things turned out. Your predictions for this dunk show? I don't know. I've been on a plane all day, so I don't know what I'm going to do, but I'm going to give it my best. We've got some pretty good athletes out here, so we'll see what happens. Thank you very much. Good luck. Ο Λόρες Φάντεμπερκ Βασίλη μας είπε ότι καταρχάς εύχεται καλή χρονιά σε όλους, ευχαριστεί αυτούς που τον διάλεξαν, χαιρετά όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, ελπίζω όμως αυτός να κερδίσει. Ωραία. Ξανά το μικρόφωνο σε σένα. Εδώ φυσικά ταιριάζει. Πριν στο Λότερντέιλ δεν μετέχει στο διαγωνισμό των καρφωμάτων, αλλά ταιριάζει απολύτως αυτό που λένε στην Αμερική. Ο Λότερντέιλ που έχει πιάσει κουβεντούλα με τον Byron Dinkins, θα είναι και οι δύο συμπαίκτες αργότερα στην ομάδα των Αμερικανών. Εδώ λοιπόν ταιριάζει Γάντι το κατεξοχήν σύνθημα, το κλασικότερο σύνθημα του NBA, αυτό που λένε I love this game, ότι αγαπώ αυτό το παιχνίδι, μου αρέσει αυτό το παιχνίδι, δεν είναι δικό μας αλλά το λέμε και το πιστεύουμε, το δανειζόμαστε για τις ανάγκες των περιστάσεων και περιμένοντας πάντα το μεγάλο show, το μεγάλο προκαταρκτικό show του All-Star Game, να πάμε στην εξέδρα των επισήμων. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κώστας Δάλτας έχει μαζί του τον Λευτέρη Κακιούση. Λευτέρη, σε ποιον τα στοιχημάτιζες για νικητή στα καρφώματα? Στον Λόρες Φάντεμπερκ. Γιατί αυτό? Τον έχω δει από πολύ παλιά, έχει τρομερό άλμα και είναι ελαστικός τρομερά και είναι εντυπωσιακός. Εάν ο Ντομινίκ είχε δικαίωμα να κάνει και άλλα καρφώματα, νομίζω ότι θα ήταν αυτός ο νικητής? Δεν νομίζω. Βάζω νούμερο 1 το Λόρενς και νούμερο 2 τον Έλλης. Ευχαριστώ. Μια απαραίτητη διόρθωση, δεν επρόκειτο φυσικά για τον Λευτέρη Κακιούση, ήταν ο Μιχάλης Κακιούζης της ΑΕΚ, άλλωστε ο Κακιούσης ετοιμάζεται να τον. Κατά φωνή, ο Λευτέρης που ετοιμάζεται δίπλα στον Νίκο Οικονόμου αργότερα για τη συμμετοχή του στη θέση του Γιούρι Ντόπτς μαζί και ο Άγγελος Κορονιός στην Ευρωπαϊκή Ομάδα στο All-Star Game. Όλα έτοιμα λοιπόν, να δούμε ποιος θα ξεκινήσει, ποιος θα κάνει την καλή αρχή. Ωραία, να ξαναπάμε κάτω στο πάγκο της Ευρωπαϊκής Ομάδος, γιατί αρκετά ακούσαμε τους Αμερικανούς, τους αγαπάμε, τους θαυμάζουμε, αλλά να πάμε και λίγο στα δικά μας τα παλικάριά. Φραγκίσκο Κεντίνο, Ντομινίκ Βίλκινς ή Χαροντέλης? Δεν ξέρω, και ο Χάρολτ πηγαίνει πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ότι στερεί λίγο στη τεχνική, αλλά θα δούμε τι θα κάνει σήμερα. Ντομινίκ. Γιατί? Ντομινίκ. Ευχαριστώ. Μάλιστα, εδώ πέφτουν και τα στοιχήματα βέβαια, γιατί ο Αγγελίδης είναι με τον Έλλης, άλλωστε τον ψωμί από την ίδια προεδρική τσέπη. Το ίδιο ισχύει και για τον Φράγκη μαζί με τον Νίκ. Το πρώτο κάλφωμα του Χάρολτ Έλλης, να δούμε τι θα ψηφίσει η κριτική επιτροπή. Ο κόσμος χειροκροτάει, χαρίζει το χειροκρότημα σε όλο τον κόσμο, έτσι πρέπει. Αυτός είναι ο 25χρονος forward του Άρη. Αυτό είναι το ανάποδο καρφωμά του. Δεν ξέρω αν πρέπει στους διαγωνισμούς των καρφωμάτων να δανειζόμαστε όρους από τον παλέτο ή από τις οποιασδήποτε άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες για κάποιους παίκτες που κάνουν σπασίματα στον αέρα και κάνουν στροφές στον αέρα, όπως οι καταδύσεις για παράδειγμα. Αλλά είναι γεγονός ότι καθένας επιστρατεύει ό,τι μπορεί από πλευράς τεχνικής δύναμης για να κερδίσει τον διαγωνισμό. Μάλλον καταρχήν για να προκριθεί στο τελικό. Η σειρά του Μέλβιν Τσίτουμ, ο οποίος ετοιμάζεται για το κάρφωμα. Τσίτουμ 28 ετών, 2-3, πρώην παίκτης της Δάφνης, της Λάρισα 2 χρόνια και του Περιστερίου, ένας από αυτούς που μας αγάπησαν και έγινε Έλληνας εντός εισαγωγικών, αλλά και εμείς τον αγαπάμε. Πρώτο κάρφωμα του απόφοιτου του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα. Εδώ ο Μέλβιν Τσίτουμ. 8-8. 3 οκτάρια και ένα εννιάρι. Μάλλον 4 οκτάρια και ένα εννιάρι. Είναι η βαθμολογία της Κρητικής Επιτροπής. Παναλαμβάνω, στην Κρητική Επιτροπή αυτό είναι το επόμενο κάρφωμα του Μέλβιν Τσίτουμ. Μετέχουν ο διευθύνης διαιτητής Λάρη Βορειάδης, η ηθοποιός Άντζελα Γκερέκου, ο μάνατζερ του ΠΑΟΚ Λεωνίδας Πανταζής, ο δημοσιογράφος Τάκης Εσταθίου και ο Γιούρι Στόπτς, πρώην πλέον παίκτης του Ηρακλή. Εδώ είχαμε καλύτερη βαθμολογία, είχαμε εννιάρια. Η σειρά του Λόρενς Φάντερμπεργκ. Για
να δούμε αν θα δικαιωθεί ο Μιχάλης Κακιούζης, που προηγουμένως έδωσε φαβορί τον απόφυτο. Εδώ θα ξαναδούμε την προσπάθεια του Αμερικανού, ο οποίος παίρνει και δεκάρι. Δεν είστε αντικειμενικός, κύριε Πανταζή, μάνατζερ του ΠΑΟΚ, είστε και βάζετε δεκάρι στον παίκτη σας. Αυτό είναι το κάρφωμα από τον απόφυτο του Ohio State, ο οποίος ετοιμάζεται για την επόμενη προσπάθειά του. Για να δούμε. Και να πάμε μετά το κάρφωμα στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο, που έχει κοντά τον Πάνε Πρέλεβιτς για ένα πρώτο σχόλιο. Αυτό είναι το... Αυτός είναι ο Λόρες Μάτεμπεκ. Αλέξανδρε. Πάνε, ο Λόρες είναι συμπαίκτης σου, πώς τον είδες? Τα καρφώματα που έκανε, πώς τα είδες μέχρι τώρα? Πολύ καλά, πολύ καλά. Τα κερδίσει. Ήρθε κάτι και σου είπε πριν ξεκινήσει στο ζέσταμα, τι ήτανε? Είπε κάτι που θα κάνει στα καρφώματα. Με ποιο τρόπο θα καρφώσει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό έκανε. Η βαθμολογία του Λόρενς Φάντερμπεκ ήταν καλύτερη από την βαθμολογία των προηγούμενων, αφού είχαμε και το δεκάρι εδώ, έστω και αν επαναλαμβάνω, και ας μην μας παρεξηγήσει ο καλός φίλος Λεωνίδας Πανταζής, δεν ήταν... ίσως θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την Επιτροπή. Η σειρά του Λούσιους Ντέιβις, για να δούμε αν ο Λου είναι τόσο sweet, τόσο γλυκός, όσο υποδηλώνει το προσωνύμιό του. Καλό ξεκίνημα. Άμπραβο, αυτή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα δεκάρι. Όχι, υπάρχουν τέσσερα εννιάρια. Έχουμε και αποδοκιμασίες από τον κόσμο. Φυσιολογικές είναι αυτές, γιατί μην νομίζετε ότι ο κόσμος επιλέγει τα δικά του φαβορί. Τάσεται από την αρχή με κάποιον και τον υποστηρίζει μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Γαλάνη. Από εδώ που είμαι δεν μπορώ να βλέπω τους βαθμούς. Έχουμε πέντε εννιάρια για τον Sweet Lou, ο οποίος ξαναπάει σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, με παρεμφερή τρόπο. Εδώ πια έχουμε τέσσερα εννιάρια, όχι, έχουμε τρία εννιάρια και δύο δεκάρια. Και η κυρία Γκερέκου βάζει άριστα. Αυτή είναι η βαθμολογία στο δεύτερο κάρφωμα του forward του Παπάγου. Δύο εννιάρια και τρία δεκάρια. Ξανά. Το ανάποδο κάρφωμα από τον Λούσιους Ντέιβις. Μάλιστα. Ωραία. Είναι ξανά η σειρά του Χάρολντ Έλις, γιατί νόμιζε η Κριτική Επιτροπή ότι πρόκειται για ζέσταμα το πρώτο του κάρφωμα. Τώρα, πλέον, έχοντας δει τι έκαναν οι υπόλοιποι, ο Έλις ξαναπάει στο κάρφωμα και νομίζω ότι κάτι παραπάνω θα πάρει. Ο κόσμος είναι υπέρ του Έλις, ο οποίος όμως δεν παίρνει δεκάρι. 5-9-45 βαθμούς από αυτό το κάρφωμα. Ξαναπάει ο Έλις. Φυσικά υπάρχει και ο απαραίτητος σε περίπτωση ανιματέρ για να ενθαρρύνει και τον παίκτη και τους παίκτες μάλλον και το κοινό. Έχουμε πάλι πεντενιάρια και σύνολο βαθμών 90 για τον Χάρολντ Έλις. Και τώρα η αυτού εξοχώτης του, ο Ντόμινικ Ουίλκινς, στο ένα και μοναδικό κάρφωμα που θα κάνει για συμβολικό λόγο να τιμήσει την παρουσία του και την πρόσκλησή του. Άλλωστε είναι πολύ πρόσφατο πραγματικά το δυσάρεστο γεγονός που τον έφυξε ο θάνατος του αγαπημένου του πατέρα, εξαιτίας του οποίου άλλωστε έλειψε και τόσες μέρες. Για να δούμε τι επιφυλάσσει ο Ντόμινικ. Καλό, αλλά δοκάρι. Πάντως από έμπνευση έσκυζε ο Ντόμινικ. Δεν ξέρω αν ήταν τα ίδια καρφώματα που έκανε στο απόγειο της δόξας του. Εφτάρια, εφτάρια και εξάρια. Παίζει ρόλο βεβαίως. Ίσως τον αδικούν, αλλά νομίζω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι δεν είχε αποτέλεσμα το κάρφωμα. Σαν έπνευση πάντως θα έπρεπε να βαθμολογηθεί με 10. Για να ξαναπάμε στον Ντομινίκ. Αυτή τη φορά έρχεται απομαζισμένος και το κάνει. Μάλιστα, 10-10-10-10-10, 5x10 ίσον 50. Το στάδιο πάει να πέσει από τους πανηγυρισμούς για τα χειροκροτήματα του κόσμου. Θυμίζει λίγο ο Νάντια Κομανέτσι το 76 στο Μοντρεάλ, ο Ντόμινικ με τα δεκάρια που μαζεύει. Σύνολο βαθμών 82. Έχει λιγότερους και από τον Έλις όμως. Πάμε κάτω να ακούσουμε τι λέει.
Βασίλειο, Ντομινίκ Βίλκινς είπε ότι νομίζω ότι κέρδισε τον διαγωνισμό των καρφωμάτων. Το σίγουρο είναι ότι κέρδισε τα χειροκροτήματα, αλλά μπήκε και ο γορίλας μέσα. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η διασημότερη μασκότ στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, όχι μόνο απλώς του NBA. Είναι ο περίφημος γορίλας των Suns, η μασκότ της ομάδας του Phoenix. Μια ατραξιόν που μέρα παραμέρα, όποτε οι Phoenix παίζουν στην America West Arena, δίνει τα αρέστα του που λέμε. Και έτσι όπως τον βλέπουμε ορμητικό άγριο, είναι σαν να βλέπουμε το alter ego του Charles Barkley. Ασφαλώς είναι ο διασημότερος γορίλας του κόσμου μετά το κινηματογραφικό King Kong. Και μην νομίζετε ότι ασχολείται μόνο με το ρόλο του ως διασκεδαστής στους αγώνες μπάσκετ, παράλληλα τρέχει σε νοσοκομεία, σχολεία, ορφανοτροφία. Για κοινοφελείς σκοπούς κάνει πάνω από 150 εμφανίσεις κάθε περίοδο. Προχθές το βράδυ, προχθές το πρωί ώρα Ελλάδος, ήταν παρόν στο τελευταίο αγώνα το Suns και έφτασε πριν από 2 ώρες στην Αθήνα, αλλά βλέπετε ότι είναι ολοζώντανος, ούτε κουρασμένος, ούτε το jet lag τον έχει επηρεάσει. Είναι έτοιμος εδώ να μας προσφέρει show στην 7η εκτός Ηνωμένων Πολιτειών εμφάνισή του. Συμβαίνουν και τα ατυχήματα, τα σκόπιμα μερικές φορές. Και που είστε ακόμα να δείτε, όταν θα καρφώνει ο γορίλας που θα σαρώνει τα δεκάρια και θα είναι καλύτερος και από τον Ντομινίκ ακόμα. Πάντα είναι φίλος με τα όργανα της τάξεως, με τους πιτσιρικάδες. Γορίλας που έχει εμφανιστεί κατά καιρούς στο Τορόντο, το Τόκιο, το Σίδνεϊ, το Μόναχο, το Παρίσι, το Λονδίνο και τώρα η 7η πόλη της διεθνούς καριέρας του είναι η Αθήνα. Και παράλληλα, για να καταλάβετε ποιο ρόλο επιτελεί στο NBA, είναι βασικός στέλεχος στο πρόγραμμα Stay School που έχουν οι Αμερικανοί και είναι ένα βασικό πρόγραμμα εναντίον των ναρκωτικών. Περιμένουμε φυσικά παράλληλα, παρακολουθώντας τον γορίλα και τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Αυτά είναι, μάλιστα. Πρώτος Λούσιους Ντέιβις, βαθμοί 93, δεύτερος Λόρενς Φάντερμπεκ, βαθμοί 93, Έλλης 90, Τσίτουμ 85 και ο αδικημένος υπόθεσης ο Wilkins 82. Πάμε στον Λούσιους Ντέιβις και στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Λούσιους, Λου, you're first at the first round, are you satisfied? Yeah, I'm satisfied. Actually, I'm not supposed to be in the dunk contest. I can't really dunk that good, but I'll go and try to do as best I can. Can you do something else at the second round, or can you offer something else? I can't offer too much more than you already saw, man. Okay, thank you very much. Είναι ικανοποιημένος ο Λούσιους προς το πάνω που είναι πρώτος, θέλει να συνεχίσει το ίδιο και θα κάνει κάτι ανάλογα καρφώματα με αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Η ομάδα των Αμερικανών. Εδώ πάει και ο Στόικο να χαιρετήσει το συμπαίκτη του Ντομινίκ. Όχι, ο Στόικο δεν μετέχει στα καρφώματα. Ούτε βέβαια στα τρίποντα, αν και πολύ θα το ήθελε. Μην ξεχνάτε εκείνο το μεγαλοπρεπές τρίποντο που έβαλε στο περσινό All-Star Game, το οποίο ήταν δικό του, κατά δικό του, αναδείχθηκε MVP. Ντομινίκ Βίλκινς και Στόικο Βράνκοβιτς, την παίκτες στον Παναθηναϊκό, και σήμερα εδώ παρόντες στο show του ελληνικού μπάσκετ. Μια γιορτή, ένα πανηγύρι του μπάσκετ, χωρίς άγχος, χωρίς φωνές για τους διαιτητές, χωρίς κέρματα. Ένα All-Star Game, το πρώτο στο ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι, εδώ που του αξίζει, εδώ που έγινε το Ευρωμπάσκετ 95, εδώ που θα γίνει και το Μουντομπάσκετ του 98 ή μάλλον το Κοσμομπάσκετ, όπως θα λέγεται, ελληνοπρεπής όρος. Και γενικώς μια εκδήλωση την οποία σας προσκαλούμε να μην τη χάσετε, να μην χάσετε ούτε δευτερόλεπτο, αφού είναι μια όαση μέσα στο ομικλώδες τοπίο του πρωταθλήματος και των κυπέδων Ευρώπης, το γεμάτο άγχος σκηνικό και στον παραλογισμό των πυρετών των εκάστοτε Σαββατόβραδων. Να πάμε στην Κριτική Επιτροπή. Πριν περιμένοντας την αρχή του δεύτερου γύρου, να πάμε για λίγο στα στούντιο του Star για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλό! Πολύ καλό! Νομίζω ότι ο Funderburke έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Ούτως ή άλλως η βαθμολογία που πήρε ο Ντέιβις ήταν ελάχιστη από τον πρώτο γύρο. 4 δεκάρια, 1-9, σύνολο βαθμό 49.
αυτό το στυλ, το Tomahawk των καρφωμάτων, αυτό το κάρφωμα που έκανε χρόνια ο James Worthy στους ευκαιριασμούς των Lakers. Χειροκροτήστε τον, δεν υπάρχει αμφιβολία, αυτός είναι ο νικητής. Έτσι κι αλλιώς ήταν ανολοκλήρωτο το πρώτο κάρφωμα του Lucius Davis. Και έτσι λοιπόν δικαιώνεται ο Μιχάλης Καγιούτσης, ο οποίος προέβλεψε από την αρχή ότι ο Funderburke θα έχει τον πρώτο λόγο στα καρφώματα. Να πάμε στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω αν ο Νίκος Παπαϊωάννου και ο Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος έχουν να δώσουν κάποια στοιχεία, να μιλήσουν με κάποιους από τους πρωταγωνιστές. Πάμε στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Λόρενς, we talked before, you said that you hope to win the competition. Now you're the winner. Cheated! I don't know. I didn't really expect that. I didn't know what I was going to do because I'm very tired, but I got to push myself, and I'm sure Coach is going to work me very hard tomorrow. So, I'm thankful. I should have won. I don't know. Is it fair for Lawrence to win? It's not fair. I should have won. I got cheated again. I've been cheated again. I should have won. He's been cheated again. Hey, I should have won. This guy can't duck like me. But he's a good guy. Besides, I'm taller too. Yeah, he's taller. Ο Χάρολντ έχει μια μικρή διαφωνία, Βασίλη, για το αν ο Λόρενς είναι τελικά ο νικητής του διαγωνισμού. Ήθελε να είναι αυτός βέβαια ο νικητής. Ο Λόρενς βάτουσε αρκετά ικανοποιημένος. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, αλλά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τελικά μάλλον είναι δίκαια η νίκη του. Λόρενς, thank you very much. Ωραία, αυτή είναι η κάρτα που μας προσφέρει η στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη με τους νικητές των καρφωμάτων 1991 Τζον Χάτσον. Υποβοήθημα. Αυτή λοιπόν είναι μια ομάδα γυμναστών από τη Σλοβενία. Είναι η περίφημη Frogs, οι Βάτραχοι. Εδώ νομίζω τα λόγια περιτεύουν από λάφτε τους. Υπάρχει το υποβοήθημα του τραμπολίνου, αλλά νομίζω ότι και πάλι το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Μην νομίζετε ότι αστοχούν κατά λάθος. Απλώς αστοχεί ο ένας μετά τον άλλον για να έρθει ο τελευταίος και να απογειωθεί στην κυριολεξία. Δείτε τους. Φανταστείτε το Funderburke να καρφώνει με το τραμπολίνο. Νομίζω θα καρφώσει τη σκεπή του σταδίου. Αφού σαφώς είναι πιο γυμνασμένος και πιο ψηλός βέβαια και με μεγαλύτερο εθισμό στο κάρφωμα από ότι οι Σλοβαίνοι που πάντως είναι καταπληκτικοί. Αυτοί είναι οι Frogs, αυτοί είναι οι Βάτραχοι, δεν κάνουν κουάξ-κουάξ. Αυτό που κάνουν είναι να καρφώνουν και να διασκεδάζουν τον κόσμο. Διότι το μπάσκετ φυσικά όπως ξέρετε δεν έχει ούτε πατρίδα, ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία, ούτε ταυτότητα. Το μπάσκετ είναι ένα σε όλο τον κόσμο. Οι Frogs συνεχίζουν την επίδειξή τους. Παροτρύνουν και παροτρύνονται από τον κόσμο. Το διαγωνισμό των καρφωμάτων, είδαμε και τους Frogs στη συνέχεια, είδαμε τη νίκη του Lawrence Funderburke, ο οποίος πήρε τη σκητάλη από τον Chris King, από τον Henry Turner πιο μπροστά και από τον Τζον Χάτσον. Δεν είχαμε ευτυχώς ζημιά ώστε να χρειάζεται να αντικατασταθεί το ταμπλό. Να πάμε στον Νίκο Παπαϊωάννου να ακούσουμε και να δούμε την πανέμορφη Άντζελα Γκερέκου και να μάθουμε τελικώς με ποιο κριτήριο έβαζε τα δεκάρια της. Έχουμε μαζί μας την Άντζελα Γκερέκου. Τελικά το θέμα αυτό δεν έχει μεγάλη διαφορά του θεάτρου, έτσι είναι. Πολύ αλήθεια. Είναι καταπληκτική εμπειρία. Δεν έχω τύχει σε τέτοιου
θέμα σε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ όμορφο, πάρα πολύ. Και ποιος παίκτης θα ήθελες να είναι εδώ πέρα? Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος παίκτης πραγματικά είναι ο Μάικ Τζόρνταν. Θα ήθελα να έρθω κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Με νοιάζει σε ποια ομάδα να υπήρχε εδώ στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μην νομίζετε δεν έχουμε πάθει ζημιά όπως μερικές φορές συμβαίνει σε αυτό το στάδιο. Είναι σκόπιμο το σβήσιμο, το κλείσιμο των φώτων, διότι την ημέρα των φώτων σβήνουν εδώ τα φώτα για να έχουμε σκηνές της αποκάλυψης, σκηνές αμερικάνικες, αυτές που ταιριάζουν σε ένα λαμπρό All-Star Game, όπως το All-Star Game του ελληνικού πρωταθλήματος. Θα έχουμε σε αμερικάνικο στυλ την είσοδο των παιχτών των δύο ομάδων, της ομάδας της Ευρώπης και της ομάδας της Αμερικής. Που αν όλα πάνε καλά, νομίζω ότι δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουν γίνει κάποιες άλλες προσπάθειες μιας ξεχωριστής εισόδου ομάδων. Για να δούμε. Όλα έτοιμα λοιπόν για την είσοδο των ομάδων. Το τέταρτο All-Star Game 1991, 1993, 1995, πρώτη Αμερική. Μια εκδήλωση, ένα μέρος της οποίας, ένα μέρος των εσόδων της οποίας διατίθεται για κοινοφελείς σκοπούς κάθε χρόνο. Ευρωπαϊκή ομάδα παίζουν ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Γιαννάκης, ο Πρέλεβιτς, ο Οικονόμος, η Γάλλας, ο Φασούλας, ο Φράνκοβιτς, ο Αγγελίδης. Και στην ομάδα της Αμερικής, προπονητής είναι ο Λευτέρης Σούπο στην Ευρωπαϊκή ομάδα, στην ομάδα της Αμερικής με προπονητή τον Μπόζιταρ Μάλκοβιτς, Τίνκις, Τσίτου, Μακδάνελ, Τζόνσον, Ρέλφορντ, Ντέιβις, Ουίγκινς, Λόντερντέιλ, Βίλκινς, Γκάρετ, Ορτίζ και Φάντερμπεργκ. Περιμένοντας την είσοδο των παικτών, αν μπορούμε να πάμε στην εξέδρα των επισήμων, εκεί βρίσκεται ο Κώστας Δάλτας, να ακούσουμε κάτι. Κώστα. Ναι, Βασίλη, θα έχουμε δίπλα μας τον πρόεδρο της ΕΣΑΚ, τον Θόδωρο Καρατζά. Κύριε Καρατζά, θα μας πείτε δύο σχόλια για αυτή τη φιέστα που ετοιμάσατε. Είναι αντάξια όσων κόπων έγιναν? Νομίζω ότι είναι αντάξια, άλλωστε βλέπετε ότι ο κόσμος το χαίρεται. Πραγματικά σε αυτή τη χώρα σήμερα τα μεγαλύτερα αστέρια τα οποία υπάρχουν σε αυτή την Ήπειρο βρίσκονται σε αυτό το γήπεδο και έχουμε τη χαρά να τους βλέπουμε. Είναι και αθάλη συναρπαστική. Το ευχάριστο είναι ότι γέμισε και το γήπεδο. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε. Από εδώ λοιπόν θα βγουν οι παίκτες αφού ακούσαμε τον πρόεδρο της ΕΣΑΚ. Πάμε ακόμα. Προς το παρόν βλέπουμε στο ημίφος τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον Γιώργο Σιγάλα. Προφανώς σε ρήμην του Λευτέρη Ζούποντι τις καταρτίζουν τα σχέδια νίκης απέναντι στους Αμερικανούς. Α, εδώ οι Ευρωπαίοι. Νάτος. Αρχίζει τώρα η παρουσίαση με το νούμερο 4 από τον Παναθηναϊκό. 22 ετών, ύψος 2-1, Φραγκίσκος Αλβέρτης. Το νούμερο 5 από τον Ολυμπιακό, 25 ετών, ύψος 2-1, Γιώργος Σιγάλας. Μετά τον Φράγκη ο Ράμπο και τώρα με το νούμερο 6, ο Αιώνιος, ετών 37, ύψος 1,92, ο Δράκος Παναγιώτης Γιαννάκης. Το νούμερο 7 από τον ΠΑΟΚ, 30 ετών, ύψος 1,94, ο Τίγρης Μπάνε Πρέλεβιτς. Με το νούμερο 8 από τον Παναθηναϊκό, 23 ετών, ύψος 2,6, ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας παίκτης αυτή την εποχή, ο Νίκος Οικονόμου. Με το νούμερο 9 από το Περιστέρι, 27 ετών, ύψος 1,85, ο μάγος από το Περιστέρι, Άγγελος Κορονιός. Με το νούμερο 10 από τον Ολυμπιακό, 32 ετών, ύψος 2,13, τιμούμε τους Κινέζους και μιλάμε για την χρονιά της Αράχνης αυτή που πέρασε, όπως λέει και το κινέζικο ονολόγιο, Παναγιώτης Φασούλας.
με το νούμερο 11 από τον Παναθηναϊκό, 32 ετών, ύψος 2.17, για αυτού υψηλότιστου στην κυριολεξία ο Στόικο Βράνκοβιτς. Με το νούμερο 12 από τον Άρη Θεσσαλονίκης, 27 ετών, 2.8, ο Ντίνος Αγγελίδης. Το νούμερο 13 από τον Ηρακλή, ο κοντός γιατί κοντή χωράνε στο μπάσκετ, 28 ετών, ύψος 1.82, Λευτέρης Κακιούσης. Με το νούμερο 14 από τον ΠΑΟΚ, 20 ετών, 2.13, Πλανητάρχης, πριν από 5,5 μήνες σε αυτό το γήπεδο, όπου οδήγησε την εθνική εφήμων στον ένα θρίαμβο μετά τον άλλον, ο Ευθύμης Ρετζιάς. Και με το νούμερο 15 από τον Πανιόνιο, 20 ετών, 2.8, ο υπασπιστής του Ρετζιάς στην εθνική εφήμων, ο Γιώργος Καράκουτης, που πήρε τη θέση του Ζάρκο Πάσπαλη. Προπονητής, πρώην πλέον προπονητής του Ηρακλή, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει γιατί αύριο είναι μια άλλη μέρα. Μέχρι προχθές προπονητής του Ηρακλή, ο Λευτέρης Σούποτιτς. Και δίπλα του από τον Παπάγου, ο προπονητής του Παπάγου, ο Κώστας Μίσας. Έχει και το τσαντάκι μας. Μπακ Τζόνσον. Πού είναι ο Μιλίσεβιτς? Αυτή είναι η ερώτηση που καίει. Ρόλφορντ. Με το νούμερο 9 από το οδηγεί το Sporting στις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του και μη σας προδίδει του ελληνικού μπάσκετ, ύψος 2.21, επαναλαμβάνω, ο Priest Lauderdale. Με το νούμερο και σε 9 έπαιξε σε 8, γιατί στο 1 από την ΑΕΚ ο Άντωνι, αυτός που έρχεται σε λίγο η σειρά αναφοράς με βάση τα νούμερα.
Είναι όλος ο κόσμος εδώ, όλος ο καλός κόσμος. Ο μόνος που δεν μπορεί να είναι εδώ, οι μόνοι μάλλον που δεν μπορούν να είναι εδώ, είναι ενώ προπονητές φυσικά της αμερικανικής ομάδας είναι ο Πόζιταρ Μάλκοβιτς. Μάλλον όχι, δεν είναι εδώ ο Πόζιταρ Μάλκοβιτς. Είναι μόνος του ο Ντράκαν Σάκοτα. Ο μόνος που δεν μπορεί να είναι εδώ, που δεν θα μπορούσε να είναι, ο Χρήστος Μυριούνης, που σε μια ώρα και ένα τέταρτο παντρεύεται με την καλή του Αντιγόνη Λουκανίδου στην Κηφισιά να ζήσουν. Και δεν είναι εδώ ούτε ο θεατής, ο Κώστας Παταβούκας, που δυστυχώς συνειδητοποίησε πρώτος από όλους πόσο δίσεκτο είναι το 1996. Ο Κωστάκης που έπαθε ρήξη αχιλίου τένοντα την Πέμπτη το βράδυ στη Μαδρίτη. Σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο υγεία. Θα μείνει τουλάχιστον 3 μήνες έξω. Φαντάζομαι ότι μας ακούει, να του ευχηθούμε. Και τώρα να του ευχηθούμε να είναι καλά και να γυρίσει γρήγορα στα γήπεδα. Τώρα μια έκπληξη που αξίζει να την παρακολουθήσετε σε όλη την εξέλιξή της. Αν μπορούν οι κάμερες να πιάσουν παρακαλώ από την οροφή του σταδίου για να δείτε ένα συγκλονιστικό θέαμα, την είσοδο του γορίλα των Phoenix Suns, ο οποίος φυσικά δεν περίμενε να μας χτυπήσει την πόρτα για να μπει στο γήπεδο τώρα. Κατέβηκα τη σκέπη. Με τις ευχές μας λοιπόν στον Μυριούνι, με την συμπάθειά μας στον Κώστα Παταβούκα, ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε το All-Star Game, να πάμε στον αγωνιστικό χώρο, να δώσουμε το μικρόφωνο στον Νίκο Παπαϊωάννου και τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Ενώ πάντα βλέπουμε την καινούργια, τη δεύτερη επίδειξη του γορίλα, εδώ να δείτε τα καρφώματα τώρα. Νάτος πάλι έτσι όπως κατέβηκε προηγουμένως. Έχει πάρει κάτι από το στυλ του Charles Barkley. Άλλωστε στην ίδια ομάδα παίζουν. Τα φώτα ανάποδα κανονικά. Δεν είναι στο πάγκο της αμερικανικής. Καταρχήν. Αν θα μπει στον πειρασμό να βάλει τους δυο δικούς του παίκτες στην πεντάδα, τον Τζίτου και τον Λόντερντέιλ. Να ξαναπάμε στον Κώστα Ντάλτα, νομίζω ότι έχει κοντά του τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
προσπαθούμε να έχουμε συνέχεια. Έχουν διευθύνει επίσημα μάτς, πολύ κοντά. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει ειδική προθέρμανση για να παίξουν απόψε. Για να μάθουμε. Το διαιτητικό τρίο, όπως είπες και εσύ, είναι τρεις μεγάλες φυρίχτρες από το παρελθόν. Παίξουμε σε αυτό το θαυμάσιο κοινό και σε αυτό τέλειες βραδιές. Ότι πέρυσι ήταν η χρονιά του έτσι κι αλλιώς, για...
ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής από την προετοιμασία. Μας είπε ότι είναι στενοχωρημένος από... Δεν λέω ότι έχει ανάγκη μόνο από καλούς παίκτες. Υπάρχουν και άλλοι καλοί παίκτες, ενδεχομένως και καλύτεροι από τους Ντοβ. Έχει ανάγκη πάνω απ' όλα από τζέντλεμεν και καλά παιδιά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Μάλιστα όταν ένας παίκτης είναι και μισθοφόρος, λεγιονάριος που λένε, αλλά με τέτοιο φιλότιμο όπως ο Σντοβ, δύσκολα βρίσκονται. Να χωριέται περισσότερο από κάθε άλλον και να είναι καλά και ο Μυριούνης που πατρεύεται σε 55 λεπτά από τώρα, που αυτός που για πρώτη φορά στη ζωή του δεν σημαδεύει καλά, τι πια άλλα Στεφάνη. Η πρώτη επίθεση της Αμερικής μετά το άστοχο σου τριών πόντων του Γιαννάκη. Ρέλεβιτς. Πάει η Ευρώπη για τον ευνηδιασμό. Σιγάλα στο jump shoot, τα φύλλα της κόμπρασης. Η άμυνα των Αμερικανών, το πρώτο καλάθι από τον Ράμπο του Ολυμπιακού. Το καλάθι πέτυχε με τον Dragan Sakota που δεν έχει βοηθό προπονητή, έχει τον μάνατζερ δίπλα του Παναθηναϊκού, την Ξεργάου και τον Γιατρούλη στη Σκοτή. 4-2 το σκορ. Λότσε πάει να κάνει τα κόλπα που κάνει συνήθως το πρωτάθλημα αφήνοντας την μπάλα χάρη σε αυτά τα εντυπωσιακά σωματικά προσόντα που έχει και θα τον δούμε σήμερα για πρώτη φορά, μάλλον για δεύτερη. Το σκορ είναι 4-2 υπέρ της Ευρώπης. Rebound από τον Lauderdale, κλέβει ο Γιαννάκης. Επιμένουν όμως οι Αμερικανοί με τον Timkins. Foul. Από... Γιαννάκης για Star Game. Ο κόσμος φωνάζει, τα παιδιά κυρίως φωνάζουν από τον γορίλα που κάνει βόλτες στην εξέδρα να τους πετάξει μπάλες ή να τους πλησιάσει.
Βρισκόμαστε πάντα στην αρχή του τέλους. Από τον Καναδά είχε πάει για ολιγοήμερες διακοπές από τη Μαδρίτη μετά την φοβερή νίκη του Sporting επί της Τσιτζιάνου. Απογείωση Μπράνκοβιτς. Μπήκε σχεδόν όλος μέσα στο καλάθι. 7-5 για τους Ευρωπαίους. Το σούτ τριών πόντων από τον Ντομινίκ. Wilkins το rebound. Wilkins και Wilkins. Προκαταβολικά ζητώ συγγνώμη για πιθανά Σαρδάμ. Πρέλεβιτς. Ένα καλάθι που είναι ψωμοτήρι για τον Πάνε, 9-5 από τον και με τον υπόλοιπο καλό κόσμο. Τίνκινς, να δούμε πώς θα αντέξει την πίεση ο playmaker του Πανιωνίνου, μόνος κλάσσα. Τώρα ο Wilkins κερδίζει το φάουλ. Wilkins μετήχανε λοιπόν στα All-Star Game του NBA από το 86 μέχρι το Γιαννάκη στο Πρέλεβιτς. Για τον Σούπερμαν, έστω και λίγο σιτεμένο, των Αμερικανών, τον Μίτσελ Wilkins που μειώνει σε 11-10. Μπράνκοβιτς, όχι δεν ήρθε ακόμα η ώρα του τρίποντου, μην ανησυχείτε θα το κάνει αυτό το σούτ, αργότερα ο Μπράνκοβιτς που έχει 6 πόντους στη σειρά, ένα hawk shoot, ένα κάρφωμα, δύο ελεύθερες βολές, ενώ οι πόντοι του είναι 7 συνολικά, 7 από τους 13. Βγάζει κυβέρνηση ο Μπράνκοβιτς μέχρι στιγμής. Μακδάνιελ με αντίπαλο τον Ιωάννου, το fade away shoot του Αμερικανού. Πάει ο Wilkins, κόβεται. Εκεί είναι ελεγκτής της εναέριας κυκλοφορίας ο Μπράνκοβιτς που μέχρι στιγμής δεν έχει κανένα πρόβλημα από τον Λόντερντέιλ. Ιγνάκια 15:56 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε πάντα απευθείας από το Star Channel η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, το 4ο All-Star Game. Βρισκόμαστε τώρα στο κύριο μέρος του προγράμματος, τον αγώνα ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Το rebound από τον Wilkins. Wilkins, Dinkins, McDaniel, Lonterdale και Wiggins. Dinkins, το shoot μπροστά στο Γιαννάκη. Rebound από τον Σιγάλα. Έφυγαν 4-2 οι Ευρωπαίοι. Πάει στη Γάλα για το lay-up, δεν είναι goal foul, αλλά ο shooting guard του Ολυμπιακού θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές μετά την assist του Πρέλεβιτς. Σε έναν αγώνα που επαναλαμβάνω αξίζει να τον απολαύσει κανείς, είτε είναι εδώ είτε είναι στο σπίτι του καθισμένος αναπαυτικά στο καναπέ του. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς τόσο μεγάλη έφεση στην άμυνα, αν και η άμυνα χρειάζεται βέβαια για να πάρει τα παιχνίδια, αλλά αφιερωμένη στο θέαμα, στο παιχνίδι, για να είμαστε ακριβείς και να τα περιλάβουμε όλα σε μια λέξη. Ντομινίκ χωρίς νούμερο, προσπάθησε να αποφύγει την τάπα ή ακόμα και την αλλίωση του σούτα από τον συμπέκτη του. Ξανά ο Μπράνκοβιτς στον εμφυλιασμό, αυτή τη φορά θα εμπλουτίσει το λεπερτόριό του με ένα lay-up. Μπράνκοβιτς είναι μέχρι στιγμής ο μεγάλος πρωταγωνιστής του All-Star Game, επαναλαμβάνω, περισσινός πολύτιμότερος παίκτης, έχει 9 πόντους. Εδώ κόβεται το Γιαννάκης, αλλά στην εξέλιξη της φάσης κερδίζει το φάουλ από τον Τίμκινς. Για να καταλάβετε ποιους έχουμε εδώ μέσα σε αυτό το γήπεδο,
Είναι παίκτες που έχουν παίξει σε 9 All-Star Game του NBA. Τρεις πρώτοι σκόρες στις Α1, δύο πρώτοι rebounder. Και γενικώς, όλοι οι πρώτοι της στατιστικής, η μόνη σοβαρή απουσία ενώ έχασε το πρώτο τρίποντο Βράνκοβιτς, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα επιχειρήσει κι άλλα. Ο μόνος μεγάλος απώνων που έχουμε το κλέψει από τον Γιαννάκη είναι ο Μάξι, που τα προσέφερε και αυτό το σοου. Δεν είδε ο Παναγιώτης ποιος ακολουθούσε από τον πίσω, νόμιζε ότι ήταν κανένας ψηλός. Ο Βράνκοβιτς πιθανότατα. Ήταν όμως ο Μπρένεβιτς, χάθηκε το κάρφωμα και στη συνέχεια έχουμε το καλάθι 16-12. Η πρώτη αλλαγή των Αμερικανών θα είναι ο Dean Garrett με το νούμερο 13 στη θέση του Priest Lauderdale. Ο Garrett που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα τις τελευταίες μέρες, αφού λένε ότι ξενυχτάει, και αυτά τα νυχτοπερματήματα του κόστησαν ένα πρόστιμο. Πάντως σήμερα φαίνεται ευδιάθετος και πολύ καλά, σε πολύ καλή κατάσταση. Έρχεται αλλαγή και για την Ευρώπη, θα είναι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Σε λίγο όμως αυτά, συμπληρώσαμε 5,5 λεπτά αγώνα, 16-12 η Ευρώπη. Γιαννάκης που κλέβει για άλλη μια φορά την μπάλα. Να ο ευκαιριασμός με το σούπερ, το καρφώμα. 18-12 τα καρφώματα το ένα μετά το άλλο. 6 λεπτά αγώνα, έχει αποσυρθεί στον πάγκο Λότερντέλ. Να ακούσουμε, να τον δούμε μάλλον και να τον ακούσουμε με τον Αλέξανδρο Σεδηρόπουλο. Priest, this was your first appearance in an All-Star game because you were very young, wasn't it? Yeah, this is my first. I'm kind of looking kind of bad out there. I got jet lag. Stoico was a tough opponent, wasn't he? Yeah, he's tough every time we play him, but, you know, played pretty good. Oh, nice shot. You will maybe be better at the game at the second half. Ο Priest Lauderdale μας είπε ότι είναι πειρασμένος από το ταξίδι του, αφού μόλις γυρίσει από την Αμερική σήμερα το πρωί. Κατά τα άλλα, θα ελπίζει να πάρει τη ρεβάνς από τον Στόικο Βράγκοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο, όπου θα επιστρέψει Δημήτρης, όπως είπε. Έχει, θα επιστρέψει Δημήτρης, έχει και το jet lag. Στο μεταξύ, τον ακούσαμε, λέει, Θεέ μου, στο καλάθι του Γκάρετ. Κυρίες και κύριοι, σκορ 18-14, το πρώτο time out που ζήτησε ο Τσάκοτα και φυσικά το πρώτο διαφημιστικό δικό μας διάλειμμα. Νίκο, καταρχήν. Βασίλη, ο Λευτέρης Σούμποντιτς ρώτησε πρώτα απ' όλα τον Φράγκοβιτς αν θα επιχειρήσει κι άλλο τρίποντο. Ο Κροάτης του απάντησε θετικά. Νίκο, να πούμε ότι είναι και κουμπάρι. Ο Κροάτης απάντησε θετικά. Ότι είναι και κουμπάρι, δυο τους. Είναι και κουμπάρι, βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Και σαν κουμπάρος θα θέλει να βγει και MVP ο Φράγκοβιτς. Οπότε να είστε σίγουροι ότι θα επιχειρήσει τρίποντο. Αλέξανδρε, έβαλε τις φωνές του Σάκοντα. Καθόλου δεν έβαλε τις φωνές του Τράγκαν Σάκοντα. Κάθε άλλο, μάλιστα, στο time out των Αμερικανών οι παίκτες αναλώθηκαν περισσότερο στο να παρακολουθούν τους Frogs και μιλούσαν μεταξύ τους. Ο Τράγκαν Σάκοντα έδωσε κάποιες οδηγίες μόνο στον Baron Dick και στον Playmaker να δίνει πολύ γρήγορες πρώτες πάσες και να βγάζουν εθνιασμό Αμερικανοί, αφού είναι σαφές ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν, δεν έχουν ομοιογένεια. Μάλιστα. Είδαμε ένα καλάθι του Νίκου Οικονόμου. Ένα καλάθι στην συνεχεία του Mitchell Wiggins. Η Ευρώπη έχει πάντα το προβάδισμα στο σκορ 20-16. Μένουν 13 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Wiggins, ενώ προσπάθησε ο Αλβέρτης να κόψει, ο Βράγκοβιτς θα κάνει και το playmaker. Τι άλλο θα κάνει σήμερα? Αλβέρτης Κακιούσης, ο Οικονόμου για τον Βράγκοβιτς, που τώρα πλέον έχει απέναντί τον Γκάρετ. Αυτό ήταν το δεύτερο άστοχο σουτ του Βράγκοβιτς σημερινό μάτς. Έχουμε συνέχεια στις αλλαγές, εδώ Μίσας και ο Σούμποντιτς. Μπατ Τζόνσον στη θέση του Μαρντάνιελ και στη θέση του Wiggins έχουμε τον Λούσιους Ντέιβις. Με το 7 είναι ο Μπατ Τζόνσον, για 6 χρόνια παίκτης των Houston Rockets, πριν όμως αναδειχθούν πρώτα από την NBA. Ούτε πρόλαβα να δουν οι Ευρωπαίοι το καλάθι του Ντόμινικ. 20-18 μειώνουν στο ένα καλάθι οι Αμερικανοί με τον Human Highlight Field, που φαντάζομαι ότι είχε όρεξη να παίξει μπάση και για να ξεχάσει το προσωπικό του δράμα με τον θάνατο του πατέρα του, αλλά και γιατί του έχει λείψει το παιχνίδι τόσο καιρό που έλειπε και δεν έπαιξε και στα μάτια του Παναθηναϊκού. Παλωτίκης, επίδειξη ψηλής τεχνικής, άλλωστε κοντός είναι, γάτα είναι σε αυτά. Το playmaker του Πανιωνίου ισοφαρίζει σε 20-20. Έτσι πολύ γρήγορα οι Αμερικανοί όχι μόνο πλησίασαν, αλλά και είναι έτοιμοι τώρα να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά με τον Λόρδο Βίρονα του Πανιωνίου. Κακιούσης. Έχουμε Κακιούση, Αλβέρτη, Βράνκοβιτς, Οικονόμου και Σιγάλα. Αυτή είναι η πεντάδα των Ευρωπαίων. Σιγάλας, ελεύθερο σουτ. Καλάθι.
από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, σκόρ 22-21. Η Ευρώπη ξαναπαίρνει το προβάδισμα. Ντίνκινς και Ντέιβις μπροστά στον Αλβέρτι. Έχει το rebound. Πάντα στα χέρια του Κάρεν και από το καλάθι με το κάρφωμα του Αμερικανού. 22-23. Προβάδισμα για την Αμερικανική ομάδα. Να πάμε όμως στον αγωνιστικό χώρο, κάτι έχει να μας πει ο Νίκος Παπαϊωάννου. Ωστόσο, Γιάν Φράγκοβιτς κατακτήσει την τακτική. Έχει παράπονα στους διαιτητές και συγκεκριμένα από τον Κώστα Ρίγα. Συνέχεια του δείχνει ότι δεν του σφυρίζει φάουλ. Και εδώ στον πάγκο ο Λευτέρης Σούποντης γελάει με τα καμώματα του Κροάτη. Μάλιστα. Εκείνος που δεν έχει παράπονο είναι ο Σιγάλας, ο οποίος ήδη έχει καρφώσει δύο φορές. Και μάλιστα τώρα ο Σιγάλας ισοφαρίζει τον Βράγκοβιτς, είναι μαζί πρώτη σκόρες του ματς με 9 πόντους ο καθένας. Και το φάουλ που κερδίζει ο οικονόμου από τον Μπακ Τζόνσον. Εδώ ο φόργο του Απόλλωνα Πατρών. Και στη γραμμή του φάουλ ο οικονόμου που φέτος κάνει το καλύτερο πρωτάθλημα της ζωής του, έχει μέσο όρο 16 πόντων, 63% στα τρίποντα, 2,5 ασίστ. Και γενικώς είναι σε διαρκή φόρμα από την αρχή της περίοδου και αυτός που σε πολλά μάτς έχει κρατήσει όρθιο τον Παναθηναϊκό και τον έχει οδηγήσει εκ του ασφαλούς στη νίκη. Από τον οικονόμου το σκορ γίνεται 26-23, ο Γορίλας εμφανίζει και Κώστα Ντάλτα επέστρεψε το κινητό στον πρόεδρο της ΣΑΚ. Μάλιστα. Ντομινίκ, έρχεται ο Γκάρετ, κόβει ο Παναθηναϊκός. Σκηνές απείρου κάλους κάτω από τα δύο καλάθια. Κακιούση σιγά με τον προλάβει κανείς. Και το φάουλ από τον Ντέιβις. Άρα τον Ντέιβις που έκανε το φάουλ. Ο Γορίλας συνεχίζει την παράστασή του. Φαίνεται ότι κρυώνει και βάλε ένα μπουφάν. Εκτός από το δικό του μπουφάν που έτσι κι αλλιώς φοράει. Οικονόμου 27-23. Να δούμε τι κάνει τώρα ο Γορίλας, παρακαλώ. Γιατί κάποιοι μου είπαν ότι κάνει αντιποίηση αρχής. Είχε πάρει το καπέλο ενός αστυνομικού, το έδωσε τελικά. Και οικονόμου που κάνει το σκορ 28-23. Η Ευρώπη ξαναπήρε μια διαφορά 5 πόντων. Ο Γορίλας συνεχίζει τη δική του παράσταση. Δεν ξέρω πόσοι προσέχουν το μάτς και πόσοι τα καμώματα του Γορίλα. Μπακ Τζόνσον. Το σούτ από το low post από τον Dean Garrett. Οικονόμου στο rebound. Έχει ανοίξει η όρεξη των Ευρωπαίων για ευνηδιασμούς. Άλλωστε έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και έχουμε ένα δεύτερο time out που παίρνει αυτή τη φορά ο Ντράγκαν Σάκοντα και εμείς θα ξαναπάμε στα στούντιο του Star Channel από όπου θα επιστρέψουμε σε λίγο. Σκορ 28. Είμαι βεβαίως ότι οι ιερείς δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και αυτοί ένα αθλητικό θέαμα. Εκτός αυτού, έχουμε κοντά μας πλέον και θα τον έχουμε από εδώ και πέρα. Θα βγάλουμε και είδηση επί του πιεστηρίου εδώ και 3 ώρες. Προπονητής του Ηρακλή στη θέση του Λευτέρη Σούποντιτς είναι ο Στίβια Τζόγλου, ο οποίος επιστρέφει στον ίδιο πάγκο μετά από 5 χρόνια. Ο Στίβια Τζόγλου είναι κοντά μας, Στίβ Σιδεροκέφαλος. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε άλλωστε και στην Αντίβ. Το Star Channel θα είναι κοντά στον Ηρακλή και από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, πριν προχωρήσουμε στο All Star Game, ο Γορίλας κάνει τα δικά του εδώ και ώρα. Να μείνουμε στην είδηση. Πάει σε μια δύσκολη εποχή για τον Ηρακλή. Φέρνει στο Τάρπλε καταρχήν. Καταρχήν, όντως είναι μια δύσκολη στιγμή για τον Ηρακλή. Καλώς ή κακώς είμαι συνηθισμένος στα δύσκολα. Το θέμα είναι ότι ο Roy Τάρπλε είναι ένας στόχος, εφόσον ο Γιούρις Ρότς βεβαιωθούμε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί. Όπως είναι άλλα ονόματα, το θέμα είναι ότι θα δούμε από εβδομάδα ποιες λύσεις υπάρχουν και ποια κατεύθυνση θα πάρουν. Η Θεσσαλονίκη πάντως τι δεν σε αφήνει να γιάσεις. Όλος στην Αθήνα προσπαθείς να κατασταθείς και όλο εκεί σε καλούν. Μια ο ΠΑΟΚ όταν είσαι ο παίκτης, μια ο Άρης και ως μάνατζερ και ως προπονητή, δύο φορές ο Ηρακλής. Πρέπει να έχεις θεσσαλονικιώτικο αίμα μέσα. Φαίνεται ότι η πόλη με πάει όπως λένε στην Θεσσαλονίκη, μα είναι μια πολύ όμορφη πόλη και την αγαπώ πολύ.
Ο Στεβιαζόλου λοιπόν δεπουτάρει την Πέμπτη στο Εσπάς Πισίν, στον αγώνα Ηρακλή Αντίπ, και φυσικά θα είμαστε και εμείς κοντά του. Ενώ φυσικά βρισκόμαστε πάντα στο δικό μας παιχνίδι, 29-23, ο οικονόμου συνεχίζει να γράφει. Χρειάζεται δύο πόντους ακόμα για να ισοφαρίσει Σιγάλα και Βράνκοβιτς. Στιβ, μόλις μπήκες, τι εντύπωση δημιουργεί η ατμόσφαιρα? Το γήπεδο είναι γεμάτο, υπάρχει πολύς ενθουσιασμός. Το γήπεδο, ειδικά είμαι πολύ ενθουσιασμένος με την πρόοδο του κόσμου. Νομίζω έχουμε εικόνες από Αμερική και από την μεγάλη γιορτή θεραπεία που βλέπουμε στην τηλεόραση του NBA στην Αμερική, και είναι αυτό πάρα πολύ ενθαρρυντικό για το αμερικό μπάσκετ. Κακιούσης πανεπιστημιασμού και θα κάνει ένα τρομερό κόψιμο εκεί ο Ντέιβις. Ο Γκάρετ θα σώσει, αλλά ο οικονόμος παρόν στη φάση θα πάει στο lay-up και θα κερδίσει το φάουλ από τον Αμερικανό center του ΠΑΟΚ σε ένα μάτς που έχει συνεχόμενες διακυμάνσεις. Η Ευρώπη πάντως κατάφερε να κάνει ένα σερί 11 και το σκορ από 21-22 έγινε 30-23 για την Ευρωπαϊκή ομάδα που επαναλαμβάνω ότι κοουτσάρουν ο Λευτέρης Σούμποτιτς και ο Κώστας Μίσας. Ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε τον Τράγκαν Σάκοντα και κατά συνθήκη coach, βοηθό του, τον Ντέιβιτ Στεργάκο. Η ώρα του Ρίτς Ράνφορντ που μας έρχεται από το Ηράκλειο, είναι τρίτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Διαφορά σε 9 πόντους, μάξιμη διαφορά 32-23, ο οικονόμου έγινε ο πρώτος παίκτης στο All-Star Game που συμπλήρωσε διψήφιο νούμερο πόντων, έφτασε στους 10. Θα τα λέγαμε άλλωστε ότι το παιδί αυτό φέτος πάει με συγκεκριμένη από την αρχή της χρονιάς. Το φάουλ και το καλάθι όμως, 32-25. Από τον απόφυτο του North Carolina, τον Byron Dinkins. Ένα γυρολόγο των Αμερικανικών γηπέδων που βρήκε απάντιο φέτος στην Ευρώπη. Ο κόσμος που χειροκροτεί σωμερός τις προσπάθειες και των δύο ομάδων. 9.50 ακόμα, σκορ 32-26, ο πάγκος των Αμερικανών. Ετοιμάζονται αλλαγές, ο Καράκουτης, ο Ρετζιάς και ο Αγγελίδης. Ενώ βρίσκεται στην επίθεση η Ευρωπαϊκή ομάδα με τον Λευτέρη Κακιούση, οικονόμου, που έχει απέναντί τον Μπακ Τζόνσον. Θυσιάζει ο οικονόμου, παίρνει το φάουλ από τον Αμερικανό του Απόλλωνα Πατρών. Εδώ ο Αλφόνσο Μπακ Τζόνσον. Θα πάμε στους πάγκους, καταρχήν τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Δίπλα μας είναι ο Ντομινίκ Βίλκινς. Ντομινίκ, this is your ninth appearance in an All-Star game, the first in Greece. Your impressions until now? 11. Your impressions until now? Right now. Your impressions? My impressions? I'll let you know in by halftime. In halftime. So, what do you have to say to all these fans of basketball that are here now? I don't really know what to say, really. You know, it's. I guess it's a good thing that they do. I think it's like it's their fourth year. I think it'll probably get better as it go along each year. It'll get better and better. Thank you very much. Τις εντυπώσεις θα μας εισπεί στο ημίχρονο ο Ντομινίκ, όπως είπε. Πάντως είναι ευχαριστημένος από το θέμα του κόσμου και ελπίζει το θέαμα κάθε χρόνο να βελτιώνεται όπως και όλη η εκδήλωση. Είπε και κάτι άλλο, Αλέξανδρο, που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και από δική του, ο Ντομινίκ ξέρει που έχει έρθει. Λέει ότι είναι το τέταρτο Star Game. Πιστεύει ότι του χρόνου θα είναι καλύτερο. Έτσι, κατοπισμένος είναι πλήρης. Παρόλο που δεν τον βλέπω πολύ ενθουσιασμένο. Έκανε πάντως ένα καταπληκτικό κάρφωμα, δεν ξέρω, ήσουν στο αεροδρόμιο μόλις προσγειώθηκες 4 ώρα και ήρθες κατευθείαν εδώ, Στίβ, έκανε ένα απίθανο κάρφωμα, πήρε 5 δεκάρια, αλλά είχε δοκάρει στο πρώτο κάρφωμα και έτσι έχασε τη νίκη. Να πάμε και στον άλλο πάγκο να μην μείνουν παραπονεμένοι οι παίκτες εκεί, Νίκο. Βασίλη, έχω μαζί μου τον Στόγια Μπράνκοβιτς και τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Υπογράφουν αυτόγραφα σε ένα μπόμπιρα που έχει έρθει εδώ στον πάγκο. Στόγια, τρίποδο δεν πήγε. Παναγιώτη, πώς έχεις δει την ομάδα? Τι να πω, νομίζω ότι ο κόσμος δίνει την αγάπη του. Είναι πραγματικά, μας κάνει περήφανος. Θέλουμε κι άλλο κόσμο εμείς. Προσπαθήσουμε να γεμίσουμε κι άλλα γήπεδα και να χαρούμε κι άλλα νέα παιδιά μέσα στα γήπεδα, όχι μόνο στις κερκίδες αλλά και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ψηλός να βγαίνει, μη πει. Ψηλός τα έχει πάρει όλα. Τι άλλο. Το πρωτάθλημα Ευρώπης. Πρωτάθλημα Ευρώπης. Βέβαια. Ακούσαμε Βασίλη Τύπο, Στόγια Μπράνκοβιτς και Παναγιώτης Γιαννάκης. Πρωτάθλημα Ευρώπης. Για όλα αυτά, όλα αυτά μάλλον θα τα ξέρουμε και θα μπορέσουμε να μάθουμε πόσο αλήθεια είναι και πόσο αληθινή θα βγουν οι πόθοι και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στις 11 Απριλίου στο Περσί. Μεγάλη πέφτα. Όνομα και πράγμα, μακάρι να είναι για τον Ελληνικό.
όποιο και να το πάρει. Αγγελίδης από το low post μπροστά στο Ράνφολ που ήδη βρισκόταν στην επίδεση. Στη μέρα που είτε κάνει με την άμυνα, όπως καταλαβαίνεις. Ο Ράνφολ είχε φύγει με χίλια για lay-up. Ίσως αυτό είναι ίσως το μοναδικό παιχνίδι που παίζεται μπροστά σε 20.000 κόσμο. Δεν υπάρχει άγχος. Το θέαμα έχει πρώτο λόγο. Νομίζω ότι και οι δύο μας παίζουν ένα ελεύθερο μπάσκετ, το οποίο δυστυχώς λείπει από το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έχουμε ανάγκη από θέαμα. Όταν υπάρχουν οι γήπεδα της τάξης των 20.000 θέσεων, νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο έχουμε τα επόμενα χρόνια να προσθέσουμε στο πρωτάθλημα μας. Μάλιστα. Σκορ 36-28. Πού να φανταστούμε τέτοια σκηνή σε επίσημο αγώνα, παίκτες και προπονητές να υπογράφουν αυτόν τον αγώνα. Εδώ ο Ντέιβις τι πήγε να κάνει, πήγε να κατεδαφεί στο καλά, τελικά κόπηκε από έναν από δύο. Το φάουλ χρεώνεται ο Ευθύμης Ρετζιάς, την πρώτη του εμφάνιση σε All-Star Game. Με τρομερή δύναμη ο Λούσιους Ντέιβις, ο οποίος εκτός όλων των άλλων, τόσο πολύ καλός παίκτης, οικογενειάρχης, άλλωστε κυκλοφορεί συνεχώς εδώ στην Αθήνα του Παπάγου με την κόρη του που λέει ότι είναι και το γούρι του για τις νίκες του Παπάγου. Είναι και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε προσεχώς στο All-Star Game να καθιερώσουμε και κάποια τραγούδια που σημαίνει στους αγώνες του NBA. Εκεί βεβαίως ψάλλουν οι παίκτες πριν από τα μάτια τον εθνικό ύμνο. Και ο Ντέιβις πάντα έψαλε τον εθνικό ύμνο όταν ήταν στο κολέγιο του. Μένουν ακόμα. Πάντως σημειώνει τώρα ο Λευτέρης Κακιούσης, σκορ 38-38, συγγνώμη, μένουν 8 λεπτά. Ο πάγκος των Αμερικανών, η προσπάθεια από τον Παράκου και αλέγχεται να κάνει ένα καταπληκτικό follow κάρφωμα ο Τιμ Γκάρετ. 38-32, μειώνει οι Αμερικάνοι μετά την προσπάθεια του Τίμκινς και την προσπάθεια του Παράκου την ακόψη. Έχουμε και απάντηση, φοβερή απάντηση από το Ρετιά. Αυτός είναι ο πραγματικός διαγωνισμός των καρφωμάτων που φαίνεται και όχι εκείνος που είδαμε στην αρχή. Αυτό ήταν το ζέσταμα. Δεύτερο φάουλ από τον Ευθύμη Ρετζιά. Ο Αταλάς high five με το συμπέκτη στον πάγκο του Ντιν Γκάρετ. 7,5 λεπτά ακόμα. Ευρώπη-Αμερική 40-29. Στην γραμμή του φάουλ ο Ριτς Ρέλφορντ από το Μίσιγκαν. Έχει το ρεκόρ. Αυτός και ο Μπέρι συγκάτοχοι του ρεκόρ είναι οι πιο φιλέλληνες. Ας το πούμε έτσι, αφού έχουν παίξει σε 4 διαφορετικές ομάδες. Ο Ρέλφορντ στη Δάφνη, στην ΑΕΚ, στη Δάφνη, στο Παγκράτη και φέτος παρέα με τον Ορτή στο Ηράκλειο. Κακιούση σφαίρα! Δεν του κάνει τη χάρη μπάλα στο τέλος. Φεύγει ο Τίμκινς, Μπακ Τζόνσον, προστατεύει την μπάλα όσο καλύτερα μπορεί. 40-35, πάμε μια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Νίκος Παπαγιάννη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μπαίνει ο Άγγελος Κορονιός μέσα στο παιχνίδι, αλλά και δεύτερον ένας φίλαθλος πλησίασε το Λευτέρη Σούμποδης και του είπε ήσουν καλύτερος όταν σε έβλεπα σε μια κασέτα που έχει βγάλει ο Ελεύθερος Τύπος με τα τρίποντα και με τον Νίκο Γκάλι. Μάλιστα. Και τον κάλεσε βέβαια να επιστρέψει πάλι στους αγωνιστικούς στόχους. Το μόνο που δεν έχουμε δει στίβα ακόμα. Προηγουμένως να φανταστείς ο Γορίλας πήρε το κινητό του πρόεδρου της ΑΕΚ. Το μόνο που δεν έχουμε δει ακόμα είναι να φέρουν καμιά τούρτα στον πάγκο και να την προσφέρουν στους παίκτες. Αυτό μας έλεγε τώρα. Εδώ στην λαό που να τα πω να σου πω. Ο Τίνος Αγγελίδης στο jump shoot. Πάει στο rebound ο ίδιος. Ακολουθώντας τη φάση 42-35 από τον Αγγελίδη. Για να χρησιμοποιήσουμε τη δική του έκφραση, μια και είναι φυσικά στο προσκήνιο και η προσπάθειά του με τον Άρη στην Ευρώπη, ότι γουστάρει που παίζει τον Άρη και ας είναι απλήρωτος. Άρα Στίβη, υπάρχουν και στην εποχή μας παίκτες με φιλότιμο. Ναι, φαίνεται αυτός έπρεπε να παίξει τη δικιά μου εποχή τότε, νομίζω είναι. Της Πορτοκαλάδας. Τις πέτρινες μέρες. Τίμκινς στη γραμμή 42-37 από τον 29χρονο playmaker. Είναι άτυχος ο Φουκαράς ο Ντίνγκινς, δεν υπάρχει άλλο γκάρ, άλλος κλασικός playmaker στην αμερικανική ομάδα και θα αναγκαστεί να παίζει 40 λεπτά, εκτός αν βρεθεί υποκατάστατο τύπου Μίτσελ Βίκινς ή κάποιο άλλο παίκτη που θα μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Αλβέρτης με όλη την άνεση για τρεις, δεν του κάνει την χάρη μπάλα, Κορονιός και αυτός για τρεις. Το rebound ο Αλβέρτης και το καλάθι από τον Φράγκη 44-37. Η Ευρώπη έχει πάντα το προβάδισμα 6,5 λεπτά πριν από το τέλος η σειρά των Αμερικανών. Το jump shoot από τον Ρέλφορντ, καλάθι τριών πόντων 44-40 και ετοιμάζεται να περάσει το μάτσο ο Χάρολντ Έλις.
Αγγελίδης, να πάμε στην γραμματεία, γιατί γελούν όλοι. Μπαίνει αυτή το παιχνίδι ο Χάρολ Ντέλης, Βασίλη, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της γραμματείας αρκετή ώρα. Πριν φαίνεται πως ακόμα δεν έχει χωνέψει το ότι έχει χάσει το διαγωνισμό των καρφωμάτων. Αυτός είναι ο μεγάλος του καημός. Πάσε τόσο έχουμε time out. Μάλιστα. Time out, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Star Channel για ένα διαφυγάσκαστο μάτς. Απαγορεύονται τα έξτρα αντικείμενα. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε Σωτηρόπουλε. Στίβ, του έδωσε ραντεβού στην προπόνηση Δευτέρα πρωί στο Ιβανόφιο. Αυτός λοιπόν είναι ο Έξμαν, μια μεγάλη μορφή του αμερικάνικου μπάσκετ, που ασφαλώς μπορεί να προσφέρει περισσότερα στίβου. Πιστεύω ότι ένας παίκτης και από το NBA ξέρει ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι με άλλους. Νομίζω ότι τα τελευταία παιχνίδια του Έξ στον Ηρακλή δείχνουν ένα δείγμα από τις δυνατότητες του και φυσικά περιμένουμε να μπορεί να ανεβάσει και περισσότερο την απόδοσή του για τη δύσκολη συνέχεια την οποία έχουμε. Συνέχεια στο μάτσο, ο Σάββας Λόρτος που ετοιμάζεται να δώσει την μπάλα στο Φραγκίσκο Αλβέρτη. Τα happening δεν λείπουν, ένα από αυτά νομίζω ότι εδώ η απευθεία σύνδεση δημοσιογραφικών με πάγκο Στίβια Τζόγλου με Ζέβιερ Μακδάνιελ ήταν ό,τι καλύτερο έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Η Λό Πάσα, εκεί παλεύει ο Ρετιάς, αλλά έρχεται ο Ρέλφορ και κάνει ένα φοβερό μπλοκ. Αγγελίδης, δεύτερο μπλοκ αυτή τη φορά από τον Έλλης. Αστράφτηκε βροντά στον ουρανό, στο καλάθι των Αμερικανών. Έξμαν, Μπέλα, Τσίτουμ. Είναι οι παίκτες που κάθε Κυριακή βεβαίως έχουμε την ευκαιρία να τους θαυμάζουμε και στο top 10 της εκπομπής All Star Basket που ανανεώνει το ραντεβού σας για αύριο. Όλα αυτά που δεν είδατε, όλα αυτά που τα συμβούν, γιατί να έχετε υπόψη σας ότι τα καλύτερα πράγματα σε ένα All Star Game σημαίνουν στα αποδυτήρια μετά το τέλος. Όλα αυτά θα τα μεταφέρουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ευρώπη Αμερική 46-40. Η σειρά του Άντωνι Πελ, ο οποίος δεν ήταν αρχικά στην ομάδα, αλλά πήρε σήμερα τη θέση του κι αυτός. Κορονιός, έχουν φύγει από τη μια ο Αγγελίδης και από την άλλη ο Αλβέρτης. Θα πάει ο Αλβέρτης στο Ριάμ, επιμένει ο Καράκουτης. Και έχουμε μια ακόμα τάπα, πάλι από τον Κάρετ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρία μπλοκ από πλευράς Αμερικανών και από πλευράς Ευρωπαίων ένα. Νομίζω, Βασίλη, ότι πρέπει να τονίσουμε ότι βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή την αφρόκρεμα της τη νέα γενιά του ελληνικού μπάσκετ στο τερέν εδώ, ο Ρετζιάς, ο Καράκουτης, Αγγελίδης, Αλβέρτης. Είναι η επόμενη superstars, πιστεύω, του ελληνικού πρωταθλήματος, την οποία θα δούμε για επόμενα χρόνια σίγουρα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τα ελληνικά. Και βεβαίως, να μην ξεχνάμε, υπάρχουν και άλλα παιδιά που απλώς δεν παίζουν στο All-Star Game. Υπάρχουν τα παιδιά της ΑΕΚ όπως είναι ο Χατζής, ο Μπαρλάς, ο Μιχάλης, ο Κακιούζης. Υπάρχουν οι υπόλοιποι πρωταθλητές. Θα δούμε σε λίγο τον Αλέξη, τον Παπαδάτο του Sporting στο διαγωνισμό των σουτ τριών πόντων. Υπάρχουν ένα σωρό παίκτες που θα πάρουν το χρήσμα, θα πάρουν τη σκυτάλη από την παλιά φρουρά, από τον Γιαννάκη, από τον Φασούλα, από τον Χριστοδούλου που κι αυτός δεν είναι παρόν, αλλά ίσως εντός των ημερών επιστρέψει το παλιόνιο. Γιορτάζει και σήμερα. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά και να τον δούμε γρήγορα ξανά με τη φανέλα με το νούμερο 4 του Πανιωνίου και γενικώς να τον ξαναδούμε στα γήπεδα το Πανιστοδούλου. Μπακ Τζόνσον. Προσπάθεια του Ρέντφορντ. Όχι, δεν είναι goal foul. Είναι απλώς foul αυτό που κερδίζει ο απόφυτος του Μίσιγκαν, του Πανεπιστημίου και ο καλύτερος εν Ελλάδη φίλος του Ρόι Τάρπλεϊ, αφού άλλωστε έμεναν στο ίδιο δωμάτιο όταν φοιτούσαν μαζί στο Μίσιγκαν. Ο Ρέλφορντ που ώρες έχει πει ότι νιώθει πως βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος και νιώθει τον εαυτό του σαν τον Τζόρνταν. Μόνο Στίβ Τζόρνταν στο λίγο πιο στρογγυλό, ε. Ναι, όντως ο Ρίτς του αρέσει οι λιγουδιές και που του παρακάνει καμιά φορά. Το οποίο δεν τον εμποδίζει όμως να είναι ένας πολύ, πολύ αποτελεσματικός παίκτης με τον τρόπο παιχνιδιού και ένας δεινός σκόρα. Και στον Ευθύμη Ρετζιά αρέσουν αυτά τα ωραία σου. Από το low post όπως αυτό που πέτυχε τώρα το σκόρ έγινε 51-40, μένουν 4,5 λεπτά. Προηγουμένως ακούσαμε τον Έξμαν, ακούσουμε τώρα και τον Στόικο. Στόικο, πώς πάνε τα πράγματα κάτω? Καλά είναι, όλα καλά. Όλα καλά είναι. Όλα καλά. Ναι. Σε πόση ώρα θα ξαναμπείς?
Δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλουμε τρίποντο εδώ. Και εγώ θέλω, αλλά τι να κάνω, πρώτο δεν πήγαμε. Ευχαριστώ. Γεια σου. Στο μεταξύ κερδίσει ένα φάουλ ο Ντίνκινς. 51-40, 4,5 λεπτά πριν το τέλος. Είναι λαϊκή απέτηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε μερικούς ανθρώπους να παρακινήσουν τον κόσμο να αρχίσει να φωνάζει στο Σούμπος να ξαναβάλει τον Βράνκοβιτς. Θα γίνουν όλα με τη σειρά τους. Όμως όλα με την ώρα τους. Κορονιός. Κορονιός για τρεις. Όχι. Προσποίηση το σου τριών πόντων από τον Τίνο Αγγελίδη. Καράκουτης που πάει στο rebound. Τον Ντίκινς πιο γάτα, πιο γρήγορος. Έλλης. Κάτι μπορεί να γίνει. Τίποτα. Αυτό που έγινε προηγουμένως δεν ήταν τίποτα σε αυτό που έγινε στην κατάληξη της φάσης. Replay, κύριε σκηνοθέτα, επιγόντως. Χάρολντ Έλλης εν πτήση. Ναι, όντως ο Χάρολντ είναι ένας φοβερός αθλητής, ο οποίος ήρθε από το πουθενά, το ξέρεις, Βασίλη, παίζοντα στους κλούπους ορισμένα παιχνίδια. Έκανε εκπληκτικά παιχνίδια και σίγουρα αν είχε ένα καλύτερο περιφερειακό σούτ, ίσως... Πόση, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. 51-46. Όρθιοι όλοι οι συμπαίκτες στην Αμερικανική ομάδα. Τσίτουμ, Ντέιβις. Ξανά το κάρφωμα από τον Ρέλφορντ. Να πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο. Hey, Lucius, who was the best? Harold Ellis or Richard Dunk? Excuse me? Who said Dunk was the best? Richard Rilford or Harold Ellis? The two? They're both good. I can't judge which one was the best, but... You know, hopefully we can get a couple more in before halftime and come out and steal the game in the second half. Thank you very much. Ο Λούσιος Ντέιβις δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο κάρφωμα ήταν καλύτερο, του Ρέλφορντ ή του Έλλης από τα δύο τελευταία. Πάντως ελπίζει να γίνουν κανένα δύο ακόμα για να μειώσουν οι Αμερικανοί. Εγώ πάντως ψηφίζω Έλλης. Προηγουμένως ο Κορονιός πέτυχε το καλάθι. Το σκορ έγινε 53-46, 2-50 πίνα από το τέλος. Με την καμπύλη που έδωσε ο Κορονιός. Εδώ χαμογελάκια στον πάγκο των Αμερικανών και ξανά η προσπάθεια του Byron Dinkins. Δεν τον έχουμε δει ακόμα να σουτάρει από μακριά, αλλά μπορούμε να το δούμε τώρα σε ελεύθερες βολές και πιο παλιοί από εμάς στο σουτ περισσότερο να θυμηθούν το Jim Rappis, έτσι ακριβώς έκανε το σουτ και ο άλλος δεν παίκτης Πανιόνια. Μου φαίνεται ότι ο Byron Dinkins είναι και ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Βασίλη ήρθε χωρίς πολλές και αυτός από το πουθενά. Από το πουθενά, ο οποίος έχει προσαρμοστεί πλήρης, δεν μπορώ να πω, στην ελληνική πραγματικότητα. Πάνω που λέγαμε Steve για το Dinkins, η καταπληκτική backdoor και το κάρφωμα του Funderburke. Ο οποίος προφανώς ο Funderburke κινείται με τη χώρα της νίκη του στο διαγωνισμό των τριών πόντων. Η απάντηση όχι τόσο δυναμική, αλλά καλά την να είναι και ότι να είναι. 53-50 τον Alvertis, 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Έχουμε time out, πάμε στο Star Channel. Land. 3-point land? I'm a power player. I gotta get home to the low post. You need these. They're magical shoes from Converse with React Juice. They'll take you anywhere you want to go. No one will be able to stop them. There's no place like home. Minus the All-Star Game to NBA. Αλλά όχι, δεν κρύβει τα δικά του μάτια, κρύβει τα μάτια του παιδιού που θα χρησιμοποιήσει σαν εμπόδιο για να καρφώσει. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Τι θα γίνει τώρα, θα καρφώσει, δεν θα καρφώσει. Ποτέ δεν ξέρω. Τον άλλο να περιμένει στην αγωνία του τώρα. Αυτό μας είπε να το χειροκροτήσουμε και εμείς. Είναι όπως λέει και τα ανέκδοτα, τον σκοτώνεις κύριε πρόεδρε, τον σκοτώνεις. Στο μάτς, στο πρώτο ημίχρονο, μένουν ακόμα 2,5 λεπτά για το τέλος. Εδώ πια όλα είναι μια γιορτή. Όλα είναι ένα σοου, όλα είναι μια φιέστα. Το μπάσκετ γιορτάζει σήμερα. Παναλαμβάνω, χωρίς χρώματα, χωρίς συλλογικές εμπάθειες, χωρίς κέρματα, χωρίς ύβρις. Είναι μια γιορτή όπου χωρούν όλα τα χρώματα. 55-50, 2,5 λεπτά πριν από το τέλος, ο ακάματος Dinkins, από τον οποίο έχουν εκστασιαστεί και όλοι στο πάγκο της Ευρώπης. Ω, πήγαν καλά
τον Λόρενς, που κορόιδεψε τον Ρεζιά. Φαίνεται ότι ο Ρεζιάς δεν τον έχει μάθει ακόμα. Δεν ξέρει το timing του στάλματα, αν είναι συμπαίκτες του ΠΑΟΚ. 55-52 από τον απόφυτο του Ohio State και draft πέρυσι από το Sacramento. Πρώτη χρονιά σαν Μπελόκηπους, ξεκίνημα φέτος στη Χάπο Ελεϊλάτ και συνέχεια στον ΠΑΟΚ. Κορονιός, Καράκουτης για τρεις αμέσως μπροστά στο Funderburke. Και πάει ο Αλβέρτης, Ρετζιάς, ο Ρέλφορντ προσπάθησε να κλέψει, η μπάλα είναι για τους Ευρωπαίους. Πέσε πάνω στην κάμερα ο Αμερικανός του ΠΑΟΚ. 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του μεγάλου σοου, του τέταρτου ελληνικού All-Star Game. Ευρώπη-Αμερική 55-52. Ο Αγγελίδης για τον Καράκουτη. Ο Ρετζιάς απέναντι στο Πελ. Επιμένει ο τρικίνινος και παίρνει το φάουλ από τον Funderburke. Εδώ ο πλανητάρχης του μπάσκετ των εφήβων, ο άνθρωπος που από τις 12 έως τις 22 Ιουλίου την τελευταία εβδομάδα σε αυτό το γήπεδο έκανε τους πάντες να τριβούν τα μάτια τους, ακόμα και τους Αμερικανούς σκάουτερς που δεν περίμεναν ποτέ ότι θα δουν στην Ελλάδα ένα παιδί 19 χρονών να παίζει την μπάσκετ. Ο ξέρεις Βασίλη ότι οι δήμονες στην Αμερική όσον αφορά την αξία του Ευθύμη Ρεζιά τον κατατάσσουν ας πούμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο στην ηλικία του και περιμένουν ότι μεγάλα πράγματα από αυτό το παιδί. Και εγώ δεν θα κλαγώ αν στα επόμενα χρόνια ίσως είναι ο πρώτος παίκτης να παίξει στο NBA εάν η εξέλιξη του συνεχίζει στο ίδιο ρυθμό. Αυτό είναι το μέλλον όπως μπορούμε να το προβλέψουμε μέσα από τη γυάλινη σφαίρα του Στίβ Γιατζόγλου για έναν καρακούνι του ελληνικού μπάσκετ. Κορονιός, 1-30 ακόμα, 56-52 προς τα Ευρώπη. Ο Κορονιός έκανε τη μαγική πάσα, λίγο ήθελε. Εδώ έχουμε λίγο συρτό μπάσκετ. Αγγελίδης για τον Αλβέρτη, λίγο βόλεϊ. Η ταμίλα που παίζαμε παλιά. Θα κάνει το σκορ 58-52. Δεν έχουμε δει ακόμα το Φασούλα στο γήπεδο. Φαίνεται ότι ετοιμάζεται ο Πάνη για το δεύτερο ημίχρονο. Σκαστή πάσα του Αλβέρτη, έγινε το λάθος. Κλέβει ο Τίνκινς, Φάντερμπερ, Ρέλφορ. Το καλάδι αυτό πρέπει να ακυρωθεί. Κύριε Μάνο, είναι offside. 58-54, 45 δεύτερα πριν το τέλος. Και η απάντηση από τον Ρετζιά, 60-54. Από πλευρά σκόρερ έχουμε τον Οικονόμ με 12 πόντους, ο Οικονόμ που είχε 10 στις 10 βολές πριν αποσυρθεί στον πάγκο. Και από την Αμερική, ο Δίκης και το πρώτο καλάθι του Άντωνι Πελ, ο οποίος όντως είναι Πελ όριος και ανέκαμψε από τον τραυματισμό του και θα βοηθήσει σημαντικά την ΑΕΚ, αυτό είναι βέβαιο. Σίγουρα ο Αθηνικός πολύ καλός παίκτης, νομίζω μεγάλο. Ίσως με την παρουσία του θα έχει... Το lay-up του Byron Dinkins ήταν ο επίλογος ενός χορταστικού πρώτου ημιχρόνου του τέταρτου ελληνικού All-Star Game, κυρίες και κύριοι, 60-58. Πάμε γρήγορα στο Star Channel για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να είστε φυσικά μαζί μας, γιατί εδώ τώρα θα δούμε ποια είναι τα πιο γρήγορα πιστόλια του ελληνικού μπάσκετ. Θα δούμε τον διαγωνισμό των σουτ τριών πόντων. Ακολουθήστε το δεύτερο μέρος του οδηπορικού ταξίδι στη χώρα των Γρεκάνων, Κυριακή 7 Ιανουαρίου στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Εμείς έχουμε μια γλώσσα από την παλαιά. Για τούτη γλώσσα στέκει για πεθάνει. Μα δε σον, αν εμείς θέλουμε, δεν πεθαίνει. Σώνει ακόμη ζήσει. Γιατί όλα τα πράγματα με τα φάρμακα ζούσει. Μα εμείς θέλουμε να πάει αμπρό, να κρατήσουμε τη γλώσσα τη μας αφήκαση, οι γονείς μας, τα παππούδια μας. We'll be right back.
Κορονιός, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο Δημήτρης Ποδαράς, ο Γιώργος Γκάσπαρης και ο Αλέξης Παπαδάτος. Αυτοί οι πέντε είναι τα πιο γρήγορα πιστόλια που θα αναμετρηθούν σε λίγο στο διαγωνισμό των σου τριών πόντων και είναι αυτοί που διεκδικούν δηλαδή το τρόπαιο το οποίο στο παρελθόν έχουν κατακτήσει ο Γιάννης Γιαννόπουλος που τώρα είναι προπονητής του Πανελλήνιου την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά ο Δημήτρης Ποδαράς και πέρυσι ο Τράβις Μέις που επίσης ήρθε από το παράθυρο από το πουθενά. Κορονιός, Αλβέρτης, Ποδαράς, Γκάσπαρης, Παπαδάτος. Στιβ, να πάρουμε από ένα παίχτη. Να πάμε τον Απόστολο Κόντο να σου πάρει τίποτα, γιατί σήμερα ο Απόστολος εδώ αδικείται επί εποχής του δεν είχε τίποτα. Το θέμα είναι ότι θα δούμε ο Ποδαράς, όλοι είναι καλοί σιουτέρ. Άρχισε ο Κορονιός στο μεταξύ, τον βλέπουμε. Ένα καλό ξεκίνημα και νομίζω ότι ο Άγγλος έχει πολύ καλό ξεκίνημα. Σούπερ. Να υπενθυμίσουμε κυρίες και κύριοι ότι η εμπριμέ μπάλα μετράει δύο πόντους. Ο Κορονιός δεν έχει χάσει ακόμα σουτ. Αυτό είναι το πρώτο χαμένο. Μάλλον ήταν το δεύτερο χαμένο. Αλλά πάει σούπερ. Μάλιστα. Όχι Κορονιός. Να δούμε αν θα προλάβει γιατί φυσικά μετράει και αυτό. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός λεπτού όλος ο γύρος. Εδώ πέφτει κάποιος πάνω του, τον παρεμποδίζει, αλλά ο Κορονιός στο βιολί του. Δυο χαμένα σουτ, μέσα. Και πάει για το τελευταίο σετ με τις πέντε μπάλες. Θα πάρει άλλο ένα πόντο, άλλους δυο. Γρήγορα, μένουν 6 δευτερόλεπτα. Θα μπει έγχρωμη, όχι. Τελειώνει η προσπάθεια του Κορονιού. Βλέπετε δεξιά από την υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη, ο Άγγελος Κορονιός τελειώνει την προσπάθειά του σε αυτό το προκριματικό γύρο με 15 βαθμούς. Το 15 βαθμούς είναι πάρα πολύ καλό σκορ για ξεκίνημα για τον Άγγελο. Πάμε τώρα να δούμε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, να δούμε αν θα τιμήσει τη στατιστική του. Είναι ο πιο εύστοχος σουτέρ τριών πόντων στην Ελλάδα, έχει 58%. Αρχίζει άσχημα το πρώτο. Ένας βαθμός για τον Αλβέρτη μέχρι στιγμής. Και ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πέντε. Πάει στο τρίτο σετ. Έξι. Εφτά. Οκτώ. Εννέα. Εννέα. Και μένουν ακόμα 23 δευτερόλεπτα. 10. 11 και 2, 13 βαθμοί. Θέλει 3 βαθμούς για να περάσει το Κορονιό ακόμα. 14. 15, ισοφάρισε τον Κορονιό και πάει για την τελευταία μπάλα. Άρα μένει στους 15 πόντους ο Αλβέρτης και έχουμε ισοβαθμία μέχρι στιγμής ανάμεσα στον Άγγελο Κορονιό και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Τώρα η σειρά του Δημήτρη Ποδαρά που έχει κερδίσει αυτό το διαγωνισμό. Το δεύτερο ελληνικό All-Star Game, όταν μονομάχησε με το συμπέκ του στην ΑΕΚ, τον Τόνι Βάιτ. Να εδώ ο αρχηγός ΑΕΚ. Είναι και στο δικό του γήπεδο, το ξέρει το γήπεδο, ξέρει τις γωνίες. Ένας βαθμός μέχρι στιγμής, ένας πόντος. Δύο, τρεις, τέσσερις. Τέσσερις ο Ποδαράς. Μένει στους τέσσερις. Πέντε. Και 2-7. Έχει 2 σετ με μπάλες και 26 δευτερόλεπτα. Δεν είναι το καλό του σετ αυτό. Τουλάχιστον να μπει η έγχρωμη. Μπαίνει 8. 9. Δύο μπάλες ακόμα. Όχι. Τελικά ο Δημήτρης Ποδαράς θα μείνει στους 9. 9. Ο Κώστας Γαλάνης και οι συνεργάτες τους ξέρουν καλύτερα. Έχουμε Κορονιός 15, Αλβέρτης 15, Ποδαράς 9. Η σειρά του Γκάσπαρη, ενώ πέλεγε για στην κουβέντα με κάποιον φίλο του. Εγώ βλέπω ο Γκάσπαρη. Ο Γιώργος Αγάπης είναι... Γκασπάροβιτς. Επειδή μένει στην Νέα Σμύρνη και προέρχεται ο Γιώργος από την Νέα Σμύρνη. Όχι, όχι. Κάτω. Ένα.
Όχι. Με καινούριο look κουρεμένος, όπως το απαιτεί η μόδα ο Γάσπαρης. Που βρίσκεται πια στο Ηράκλειο, μετά τον Πανιόνιο και τον Άρη και τον Παγκράτη. Και έχει ποσοστό ευτυχίας φέτος. Στα τρίποντα 41%. Α, είναι πολύ πίσω ακόμα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει την αντεπίδεση. Το κακό με τον Γάσπαρη δεν είναι ότι έχει χάσει μπάλες, είναι ότι πάει και αργά. Βάζει μια έγχρωμη τώρα που του μένουν 10 δευτερόλεπτα για 5 μπάλες. Τώρα έχει και το άγχος του χρόνου πια. Ναι, τελευταίο δευτερόλεπτο πρόλαβε. Θα μείνει τελικά. Αν μπορεί ο Κώστας Γαλάνης να μας βοηθήσει με το νούμερο του Γάσπαρη. Νομίζω 9. Αλέξης Παπαδάτος από την, από τα Πατήσια, από το Sporting. Έχει ποσοστό ευστοχίας 57% στα τρίποντα, είναι δεύτερος πίσω από τον Αλβέρτη στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Πάει στο τρίτο σετ ο κεφαλονίτης Claymaker. Κάνει τις ευκαιρίες. Κάνει πάντως γρήγορα τα σουτ, θα προλάβει. Τρεις μπάλες αυτό το σετ. Έχει φτάσει στους 7 πόντους. 8. 9. Για να δούμε. 10. Η καλύτερη περίπτωση Κρήτος. Μένει στους 10. Άρα πάμε για ένα μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Άγγελο Κορονιό και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Δεν ξέρω αν επιτρέπω τη δηλώση πριν από το τελικό. Αλέξη και Νίκο. Κορονιός και Αλβέρτης. Θα έχουμε λοιπόν το τελικό ανάμεσα στον Άγγελο Κορονιό και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Βασίλη. Να δούμε, μπορούμε να μάθουμε τι λένε αυτοί. Έχω να πούμε ότι η παράσταση στον πάγκο την έκλεψε ο Αλέξης Παπαδάτος και μάλιστα ο Παναγιώτης Γιαννάκης έκανε κολακευτικότατα σχόλια για αυτόν, λέγοντας ότι αν ήταν σε άλλη ομάδα θα βάζει 20-25 πόντους σε κάθε παιχνίδι και ότι καλύτερα θα ήταν να παίζει σαν ξένο σε κάποια άλλη ομάδα, να τον έφερνε σαν ξένο. Ναι, όντως αυτή η παρουσία αυτού του νεαρού παιδιού φέτος είναι εντυπωσιακή νομίζω και είναι ένα μεγάλο σημείο για το Sporting, έχει τέτοια πορεία μέχρι στιγμής. Αρχίζει λοιπόν ο Κορονιός, για να δούμε, Κορονιός εναντίον Αλβέρτη στο τελικό. Έλληνας πάντως θα είναι έτσι και αλλιώς ο νικητής. Το θέμα να μην χάσουμε το βαϊμό, ο Κορονιός έχει 3 πόντους μέχρι τώρα. 3 και ένα 4 πόντους. Και 2-6, ναι, να ακούσουμε Φράγκη. Ο Αλβέρτη, ο αντίπαλος, το παρακολουθείς αυτή τη στιγμή, θα τον ηχθήσει. 8 και 2, 10. Κορονιός πάει σούπερ. 11. 12. Φοβερό σερί Κορονιού. Απίστευτο. Γιατί είναι και τελικός, μην το ξεχνάμε. Έχει ένα σοβαρό εμπόδιο πια μπροστά του Φραγκίσκος Αλβέρτης. Κορονιός είναι στο 14 πόντους, σαν να το ματιάσαμε όμως. 15. Η τελευταία μπάλα 17. Μεγάλο ρεκόρ από τον Άγγελο Κορονιό. Και ετοιμάζεται, οπλίζει τώρα ο Αλβέρτης. Ο Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος πάει στον... Τον έχει ο Νίκος. Τον έχει ο Νίκος. Να δούμε τώρα, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 18 Αλβέρτης για να νικήσει. 2. 3. 1. Ο Αλβέρτης έχει 3 πόντους, 4. Όλος ο κόσμος φωνάζει για να βοηθάει τον Αλβέρτη, να ξέρει που βρίσκεται ο Κορονιός και τη δικιά του αγωνία. 8. Να ακούσουμε γρήγορα τι λέει ο Κορονιός. Ο Αλβέρτης σε πλησιάσει. Δεν ξέρω, εντάξει. Όποιος είναι,
Θα το δούμε τώρα. Αλβέρτις, 14 θέλει στις 5 μπάλες, μία και την εμπριμέ ή τρεις για να πάρει την νίκη. 2 στην τελευταία μπάλα, θα κλείσει το φοβερό φινάλε. Φοβερός Αλβέρτις και πιο μπροστά φοβερός Μπερονιόν. Αυτό είναι το μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπαίνουν μέσα να συγκαρούν. Χρειάστηκε η τελευταία μπάλα, όπως λένε Steve και στην Αμερική. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είχαμε buzzer beater στο διαγωνισμό τριπόντων. Πάμε στον νικητή. Ένα φοβερό γύρο το Φράγκη. Φοβερός γύρος. Να πάμε στον νικητή Νίκο ή Αλέξανδρε στο Φραγκίσκο. Φραγκίσκος Καρτήρας, Νίκος ο δεύτερος από τους που έχει άγχος. Πάντως εσύ ξεπέρασε ένα πολύ καλό ρεκόρ του Άκλου του Κορονιού. Εντάξει. Το βασικό είναι ότι ήρθε κόσμο σήμερα. Ευχαριστήθηκε το παιχνίδι. Και υπάρχει μια γιορτή του μπάσκετ. Αυτό είναι το κόσμο σε βοήθησε, φώναζε τα νούμερα. Εντάξει, παίζουμε στο γήπεδό μου. Καλό. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Βέβαια. Είχε ένα δεζαβαντάζ ο Άγγελος, αν γινόταν το All-Star Game στο Περιστέρι. Περιστέρι, σίγουρα ο Άγγελος θα έχει και αυτό το προβάδισμα. Νικητής λοιπόν, είχαμε όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Την νίκη του Λόρενς Φάντερμπεκ στα καρφώματα. Τη συγκλονιστική εξέλιξη του τελικού στα τρίποντα. Εδώ βλέπουμε και τον Άρη Χολόπουλο και τον Γιούρις Ντόμπς. Με την νίκη στην εκπνοή. Δεν θυμάμαι ο Φραγκίσκος Αλβέρτις να έχει βάλει νικητήριο καλάθι μέχρι τώρα στην καριέρα του, άλλωστε είναι νεαρός ακόμα, κάποια στιγμή θα το κάνει. Αλλά έτσι τα έφερε η τύχη ώστε να χρειαστεί αυτό το buzzer που λένε και οι Αμερικάνοι, το καλάθι στη λήξη και μάλιστα με την εμπριμέ μπάλα για να κάνει το 19-17 και να πάρει την νίκη. Έχουμε το σκορ 60-58, θα αρχίσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Να πάμε στον αγωνιστικό χώρο γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Τίνο Αγγελίδη. Βασίλη, ο Τίνος Αγγελίδης θα αποχώρησε προς τα αποδυτήρια. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος, απλώς ένιωθε κάποιες αλλάδες. Ζήτησε την άδεια του Λευτέρη Σούποτς, αλλά το παιχνίδι είναι το γνωστό φιλικό. Δεν υπάρχει πρόβλημα να μην αγωνιστεί και δεν θα αγωνιστεί το δεύτερο ημίχρονο. Στην λες να ζαλίστηκε από τα καρφώματα και τα τρίποτα που πέφτουν. Πάντως έτσι για την ιστορία να πούμε ότι το πρώτο ημίχρονο οι Αμερικανοί έχουν καρφώσει 7 φορές και οι Ευρωπαίοι 5. Μια ωραία στατιστική που την κράτησε ο συνάδελφος Γιάννης Ψαράκης. Για τους Ευρωπαίους 2 καρφώματα και ο Φράνκοβιτς 1 ο Ρετζιάς. Και για τους Αμερικανούς 2 ο Γκάρελ, 3 ο Ρέλφορντ. 2 ο Ρέλφορντ, 1 ο Έλλης, 1 ο Πελτ και 1 ο Φάντερμπερτ. Ξανά το τρομερό σερί του Αλβέρτη. Ο οποίος βεβαίως είχε τη βοήθεια του κόσμου που του φώναζε κάθε φορά πόσους πόντους έχει, άρα μπορούσε να καταλάβει πόσους χρειάζεται για να πάρει την νίκη. Η γιορτή του μπάσκετ που εξελίσσεται, όπου όλοι μετέχουν. Από εδώ και πέρα έχουμε πλέον το δεύτερο ημίχρονο κατ' εξοχήν αγώνα και εν συνεχεία στο τέλος τις απονομές των τροπέων για τους νικητές των καρφωμάτων, των τρίποντων, των ομάδων και φυσικά του πολυτιμότερου παίκτη. Επαναλαμβάνω, πρέπει να οικειοποιηθούμε σήμερα να δανειστούμε το υπέροχο σύνθημα των Αμερικανών, αυτό το I love this game του NBA. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ομορφιά του μπάσκετ. Περιμένοντας το δεύτερο ημίχρονο, σκορ 60-58, να που προέκυψε και τέρμπι στυλ. Ναι, όντως είναι ίσως σε τολμώ να πω, ίσως μέχρι στιγμής το καλύτερο All-Star Game που έχει γίνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη, μαζί μου, ότι αν το δεύτερο ημίχρονο... Αν το δεύτερο ημίχρονο είναι εφάμενο του πρώτου, νομίζω θα δούμε ίσως το καλύτερο All-Star Game μέχρι στιγμής από τα τέσσερα που έχουν γίνει. Όπως έλεγε και ο πρόεδρος της ΕΣΑΚ, ο Θόδωρος Καρατζάς, προημερών στη συνέντευξη τύπου, ότι έχει μεγάλη σημασία για το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης να έχει και το καλύτερο All-Star Game, να διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή στην οποία όλοι θα είναι παρόντες. Και έχω την εντύπωση ότι φέτος οι διαρροές είναι λιγότερες από κάθε άλλη φορά. Λείπει βέβαια ο Ιωαννίδης που θα έδινε ένα άλλο πρεστή στο Πάκο, λείπει ο Μάλκοβιτς, αλλά νομίζω ότι τελικώς Steve, οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές. Οι παίκτες είναι που κάνουν όμορφο το παιχνίδι. Θα αφήσουμε την κοτρίτσα του Γιάννη με τον Μάλκοβιτς στην άκρη και θα γιορτάσουμε εμείς εδώ ένα πολύ ωραίο θέαμα. Όντως οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές και αυτοί πάντα πρέπει να παραμείνουν οι πρωταγωνιστές γιατί εξάλλου γι' αυτό έρχεται ο κόσμος να δει το παιχνίδι.
Ευρώπη-Αμερική, πρώτο ημίχρονο 60-58. Θα ξαναδούμε από ό,τι φαίνεται και τον Οικονόμου τώρα και τον Πρέλεβιτς και τον Σιγάλα. Δεν ξέρω, Νίκο, Αλέξανδρο, Φασούλας, τι... γιατί αργεί. Μάλλον... Φασούλας... προτιμά να είναι σε θέση παράγοντα, Φασούλας. 60-58, να ακούσουμε τον Νίκο Παπαϊωάννα από τον πάγκο. Ο Παναγιώτης Φασούλας της άνετα κάποιες ενοχλήσεις και γι' αυτό δεν έχει πει ακόμα μέσα στο παιχνίδι και μάλλον δεν θα μπει. Έτσι μας είπε και ο ίδιος πριν λίγο. Και προς το παρόν κάθεται στον πάγκο και δίνει οδηγίες. Μάλιστα. 60-58 λοιπόν. Ευρώπη... Αμερική, αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Το Τζάμπολ. Έχουμε νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Αμερικανών. Δεν είναι Αμερικανός βέβαια, αλλά οι Πορτορικανοί είναι σαν Αμερικάνοι. Είναι ο Χωσέ Πικουνίνο, Κρίστο Ζιζάνιο, πέρυσι της Λάρισας, φέτος του Ηρακλείου. Πρώτος rebounder του πρωταθλήματος. Οικονόμου για το Σιγάλα. Υπάρχει φάουλ εκεί. Φάουλ ή πάτημα γραμμής από το Σιγάλα. Φάουλ από τον Ντόμινικ Βίλκινς που επίσης επιστρέπει. Τώρα πώς τα έβγαλε ο Ντόμινικ, 11 τα All-Star Game που έχει παίξει, φαίνεται μετράει. Μερικά τα μέτρησε διπλά. Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε μαζί του. Τρεις διαιτητές στα πρότυπα του NBA. Σήμερα αυτή είναι επίσης η καινοτομία. Είναι ο Κώστας Ρήγας, είναι ο Αντώνης Μάνος και ο Σάβας Λόρτος. Τρεις μεγάλες μορφές φυσικά της ελληνικής διαιτησίας, οι οποίες έχουν γράψει δικιά τους ιστορία. Δεν ξέρω αν το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα θετήσουμε αυτό το πράγμα τους τρεις διαιτητές. Με καλά διπλών πόντων από τον Ντόμινικ. Πρέλεβιτς. Πρέλεβιτς, Γιαννάκης, Βράνκοβιτς, Σιγάλας και Οικονόμου και από την άλλη πλευρά. Wilkins, Wiggins, Tinkins, Ορτίθ και Τσίτουμ. Rebound από τον Μίτς. Μπορεί να φαίνεται ώρες ώρες slow motion, είναι και 37 χρονών, αλλά από αποτελεσματικότητα σκίζει. Ποιος έχουν αντίρρηση, ας κοιτάξουν τα κατορθώματά του στο φετινό πρωτάθλημα. Γιαννάκης πάει για το lay-up, για το follow. Ο Σιγάλας μπροστά στον Ορτίθ. 62-61. Wilkins και Σιγάλας. Η μπάλα τελικά είναι για την Αμερική. Ο Ήλγης που γκρινιάζει, ζητάει φάουλ. Πάντως αυτή η σκηνή μοιάζει σαν από τρέιλερ αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που θα ξαναβρεθούν αντιμέτωποι δυο τους. Γιαννάκης για το Σιγάλα. Για τρεις ο Πρέλεβιτς. Rebound από τον Οικονόμου. Καινούργια επίθεση για την Ευρώπη. Ράγκοβιτς απέναντι στον Ορτίθ. Οι δύο πρώτοι rebound του πρωταθλήματος. Σιγάλας καινούργιος σου δύο κόντρο. 65-61 με τον Γιώργο Σιγάλα. Και στο πρωτάθλημα είναι άστοχος στα τρίποτα, έχει 7 στα 40, σήμερα έχει 1 στα 3. Και η απάντηση από τον Μέλβιν Τσίτουμ. Τσίτουμ Στίβ που λέει ότι άρχισε τον μπάσκετ γιατί του άρεσε να μπαίνει στο ίδιο πούλμαν εκεί στη Λουιζιάννα όπου γεννήθηκε και άρχισε να παίζει με τα κορίτσια. Έξυπνο παιδί φαίνεται. Εδώ Τσίτουμ. Και το φάουλ στον Οικονόμου. Πρώτο φάουλ από την γαζέλα του Περιστερίου. Σιγάλας διστάζει, Οικονόμου που έρχεται με χίλια και φεύγει το μαρκάρισμα του Τσίτουμ. 67-62, Οικονόμου έχει 14 πόντους, τους ίδιους και ο Σιγάλας. Πικουλίν. Είδαμε στον πάγκο τον Έξμαν. Κλέβει ο Οικονόμου. Κλέβει και ο Ορτή. Κλέβει και ο Γιαννάκης. Ο κλέψας του κλέψαντος. Σου τριών πόντων του Γιαννάκη. Οικονόμου και Σιγάλας και φάουλ από τον Ορτή. Εδώ. Το Ζιζάνιο από το Πορτορίκο. Το Oregon State, Σαραγώσα, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ανδόρα, τέσσερις ισπανικές ομάδες. Και εν συνεχεία λιμάνι στην Ελλάδα, πρώτα στη Λάρισα και μετά στο Ηράκλειο. Εδώ βλέπουμε τους προπονητές και τους παράγοντες των ομάδων. Τους παράγοντες συμπεριλαμβάνουμε απόψε και το Παναγιώτη Φασούλα.
68-63 με τον Οικονόμου στη γραμμή. Πρώτη χαμένη. Ναι, πρώτη χαμένη βολή του Οικονόμου που μέχρι στιγμής είχε 11 στις 11. Εγώ νομίζω ότι ο Ντάμινικ βοήθησε σε αυτό βγάζοντας την μπάλα από μέσα στο καλάθι. Όντως ο Οικονόμου κάνει εντυπωσιακό πρωτάθλημα φέτος. Με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Πρέλεβιτς. Οικονόμου για το Φράγκοβιτς. Να το δεύτερο τρίποντο. 0-2 ψηλός. Γιαννάκης για τον Οικονόμου. Η μπάλα είναι για την Αμερική. 17 λεπτά κυρίες και κύριοι, πριν από το τέλος του 4ου All-Star Game, 68-63, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να δω ποιος παίκτης βγάζει φωτογραφίες από τον πάγκο. Αν μπορούμε παρακαλώ να ξαναπάμε στον πάγκο της Ευρώπης. Σε κάποιο πάγκο πάντως κάποιος έβγαλε κάμερα και τραβούσε φωτογραφίες. Το μάτς συνεχίζεται, Τίτουμ, Wiggins και φάουλ από το Σιγάλα. Είναι ο φυσικοθεραπευτής του Πανιωνίου και της ομάδας των Αμερικανών, ο Σπύρος ο Ζήσης, που θέλει να απαθανατήσει αυτές τις ωραίες σκηνές. Αλλά στο Μικουλίνο. Φέτε Βασίλη, πέρασε τον Βράγκοβιτς για το Ρετζιά. Ο Βράγκοβιτς ήταν που έκανε την τάπα. Ο Βράγκοβιτς. Ζαλίζομαι και εγώ σαν τον Αγγελίδη. Θα πας στα αποδητήρια μου, φέτε. Θα κάνω εγώ το στο υπόλοιπο σπιτάζ. Να πας εσύ τη Δευτέρα σε τη Σαλονίκη. Γιαννάκης. Πρέλεβιτς. Θα σουτάρει, δεν θα σουτάρει. Θα παντήσουμε τη Μαργαρίτα. Κάνει επιθετικό φάουλο πάνω στον Μίτσελ Βίγκινς. Ξανά η φάση. Φυσικά τα φάουλ δεν παίζουν κανένα ρόλο. Πιθανότατα να μην πάρει κανείς χαμπάρι αν κάποιος παίκτης βρεωθεί με 5 φάουλ ή 2. Ο Μπακ Τζόνσον έχει 4. Και πάει στο lay-up ο Τίνκινς. Ο Τίνκινς που κάνει απόψε την κλωβάρδια αφού έχει παίξει και τα 24 λεπτά του αγώνα. Το lay-up από τον Πρέλεβιτς. Λόντερντέιλ στον πάγκο. Σίγουρα ο Μπακ Τζόνσον ήταν ο πιο κουρασμένος παίκτης από αυτό το All-Star Game. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλο playmaker όπως είπες. Και θα ακούσει και την κρίνια του Ιβκοβιτς στην επόμενη προπόνηση. Και έχει και ο Πανιώνιος δύσκολο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Α, εδώ ο Σντόφτς. Υπογραφή, Ντομινίκ Ουίλκινς, 70-67. Ποιος θα το φανταζόταν, Steve, το 1991, όταν έγινε το πρώτο All-Star Game και χωρίς φυσικά να θεωρείται υποτιμητικό το γεγονός, αλλά είχαμε μερικούς παίκτες που πιθανότατα θα έλεγε το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ. Ένας Bones που δεν τον ήξερε κανείς και μπήκε από το παράθυρο στο All-Star Game, αλλά ποιος θα περίμενε τότε το 1991 στην πρώτη τέτοια εκδήλωση ότι θα φτάναμε 5 χρόνια αργότερα, αρχές του 96, και θα βλέπαμε να καρφώνει στο All-Star Game ο Ντομινίκ Ουίλκινς και τον έξμα να κάνει ενδοσυνεννόηση μαζί σου. Ναι, νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει προοδεύσει πάρα πολύ. Προσέλισε αυτό το πρωτάθλημα, έχει δώσει μια μεγάλη όθηση και νομίζω ότι είναι η υποθήκη του μέλλοντος όσο αφορά το να διατηρηθεί το δικό μας το πρωτάθλημα το καλύτερο στην Ευρώπη. Ο Ντομινίκ έφτασε τους 12 πόντους, είναι δεύτερος σκόρερ της Αμερικής πίσω από τον Τίνκινς που έχει κιόλας 18. Άντε να προλάβεις, δύσκολη δουλειά για τους καμεραμέν απόψε. Τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα μηχανήματα που να προλάβουν τρίποτα, καρφώματα, στράφτη, βροντάει. Μην νομίζετε το Star Channel που καλύπτει το γεγονός, την εκδήλωση με 10 κάμερες και που νομίζω ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για όσους μείνατε στα σπίτια σας να φτάσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να έχετε μία άμεση αντίληψη των όσων διαδραματίζονται και στον αγωνιστικό χώρο αλλά και γύρω γύρω. Επανεμφανίζεται τώρα ο Γορίλας ενώ κερδίζει το φάουλ του Τίνκινς. Είναι το πρώτο φάουλ του Γιώργου Σιγάλα. Ο Γορίλας είναι στον πάγκο των Ευρωπαίων. Δεν ξέρω αν μήπως θα έπρεπε ο Σάκοτα να σκεφτεί το ενδεχόμενο μια και έχει λειψανδρία στη θέση του Άσου για να μην κουραστεί ο Τίνκινς, να μην φωνάζει ο φίλος του Σάκοτα ο Ιβκοβιτς, να βγάλει λίγο τον Τίνκινς, να βάλει τον Γορίλα να παίξει. Αυτό μια λύση είναι.
Τώρα κάνει πλάκα στο φυσικοθεραπευτή του Ολυμπιακού, τον Νίκο Τολικουρέση. Κόβει ο Πικουλίν. Και πάνε οι Αμερικανοί στον ευνηδιασμό. Πρόλαβε ο Τίνκινς. Δεν πρόλαβε και ο Ντομινίκ όμως, οικονόμου. Για να προλάβαινε την μπάλα εκεί ο Σιγάλας, δεν θα έπρεπε να είναι ο Σιγάλας. Ο Τυραμόλα. Τώρα το τι κάνει ο Γορίλα και ξεκαρδίζονται ο Ρετσιάς και ο Αλβέρτης είναι κάτι πολύ προσωπικό, το ξέρουν οι τρίτες τους. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε όσο διαρκεί το time out και πάμε στα στούντιο του Σταρ. Το ημίχρονο αισθάνθηκε ρίγη και προτίμησε να αποχωρήσει γιατί οι υποχρεώσεις του Άρη την ερχόμενη εβδομάδα που αρχίσει το πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα κουραστικές και για αποφυγή περαιτέρω, προτίμησε να κάτσει στον πάγκο να δει το υπόλοιπο το μάτι. Σωστά. 14,5 λεπτά μένουν ακόμα κυρίες και κύριοι. Ήδη συμπληρώνουμε 2,5 ώρες σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ. Το σκορ είναι 74-73 υπέρ της Αμερικής, η οποία έχει και την και τον πρώτο λόγο στην ιστορία του θεσμού. Έχουν γίνει 3 All-Star Game, οι Αμερικανοί έχουν κερδίσει τα 2, οι Ευρωπαίοι το 1. Βλέπετε πάντα τους Σλοβαίνους αρτίστες, τους βάτραχους, τους φρόξ όπως λέγονται, να δίνουν τη δική τους νότα στο All-Star Game. Ο κόσμος φυσικά απολαμβάνει το θέαμα, φωνάζει, επιθυμεί εδώ πλέον για να θυμηθούμε και την περίφημη ατάκα του Φασούλα στο Ευρωμπάσκετ. Επιτρέπεται νομίζω να τρώνε και πατά, να τρώνε και πατατάκια. Να πάμε, Νίκο Παπαϊωάννου, έχεις ένα πειρασμό δίπλα στο Γιώργο Καράκουτη που κάτι θέλει να πει. Κάρι να υπήρχαν επαφή. Να υπήρχαν επαφή και να καρφώναμε έτσι κι εμείς. Καλησπέρα Γιώργο. Πάρε. Τον ακούσατε, μακάρι να υπήρχαν τέτοια παπούτσια να καρφώναμε κι εμείς έτσι. Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο Μαρούσι. Οι Αμερικανοί έχουν πάρει το προβάδισμα με ένα πόντο 74-73 και το μάτς ξαναρχίζει. Κώστας Ρήγας, 2,5 χρόνια μετά την αποστράτευσή του. Πικουλίν και Τίνκινς. Φοβερό καλάθι από τον Ντομινίκ και φάουλ. 14 λεπτά πριν από το τέλος. Το σκορ γίνεται 76-73 και ο Human Highlight Film, όπως τον λένε, πάει στην γραμμή. Αλλά φαίνεται ότι μπορεί ο Ντομινίκ να έμεινε καιρό έξω από το γήπεδο, αλλά αλίμονο αν πίστευε κανείς ότι μπορεί να ξεχάσει το μπάσκετ, δεν ξέρει. Κακιούσης. Μπάλα στα χέρια του Παναγιώτη Γιαννάκη, Λευτέρης Κακιούσης. Οικονόμου, Αλβέρτης καλάθι, αλλά επειδή δεν κουράζεται μόνο ο Τίνκινς, κουράστηκα και εγώ να μεταδίδω, κουράστηκε και ο Στίβ τόση ώρα με ένταση. Στο μικρόφωνο εδώ στον Καράκουτη. Να δώσουμε στον Καράκουτη λίγο να κάνει αυτός περιγραφή, αλλά Γιώργο. Όπα! Βασίλη, λοιπόν τώρα την μπάλα κάποιος την έχει, αλλά την ψάχνουν να τη βρούνε. Την έχει τελικά ο Παναγιώτης Τσιγανάκης, ο οποίος ειδήσει τον Κώστα Τηρίκα και μπερδεύεται όμως. Τελικά έχουμε time out. Όχι, θα ρίξουν διαφημίσεις και θα χάσουμε. Ντομινίκ. Αλλιάζει. Μπασκέτα. Ντομινίκ Wilkins, μπασκέτ. Μου θυμίζει λίγο Chick Hearn από τους Boston Celtics τώρα ο Καράκουτης με το... Λοιπόν, αν κάποια στιγμή ο Πανιώνιος διακόψει το συμβόλαιο του Γιώργου Καράκου, την Γιώργο μια θέση στο Star Channel σε περιμένει. 79-73, να που οι Αμερικανοί αρχίζουν να ξεφεύγουν. Είναι 6 πόντους μπροστά και εδώ ο Φραγκίσκος Αλβέρτης παίρνει το φάουλ από τον Ορτή. Πιθωρικότα είναι το πατσο Καράκου της και ξένες γλώσσες μιλάει Στίβ. Αυτά τα αραβικά άλλωστε έγραψαν ιστορία στην, τα βράδια του Μουντομπάσκετ των Αθήμων. Έχουμε προγραμματικές δηλώσεις, μάλλον
αποφάσεις ή κάτι σημαντικό στον πάγκο των Ευρωπαίων. Ακούσουμε τον Νίκο Παπαϊωάννου. Ναι, Βασίλη, ο Στόγιαν Βράνκοβιτς δεν θα επιχειρήσει σούτινο πόνο στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς μόλις τώρα πήγε μέσα στα αποδυτήρια για να κάνει μπάνιο και θα επιστρέψει και αυτός με τα πολιτικά. Φαίνεται ο μήπως μάλλον με το Λευτέρη Σούμποτς. Δεν θα τον άφησε ο Λευτέρη Σούμποτς να κάνει τίποτα. Ωραία η έμπνευση του Καγιούση, αλλά ο Ρεζιάς δεν αντελήφθη την πρόθεση του παίκτου. 81-73, να που οι Αμερικανοί λέγαμε ότι μπορεί να κουραστεί ο Τίνκινς, ότι οι Ευρωπαίοι είχαν πάρει μια διαφορά ακόμα και 11 πόντων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά... Εδώ το off-balance shoot του Wiggins έσωσε την μπάλα Ντομινίκ. Ντομινίκ που παίζει με πολύ κέφι. Τον είδαμε και στα καρφώματα, τον βλέπουμε και σε κάθε προσπάθειά του. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τα υπόλοιπα παιδιά και τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους. Τσίτου. Κοστά στον Αλβέρτη. Ρεζιά στο rebound. Αφού η φάση αντιπαράθεση δεν ευνοούσε τον γερό Wiggins. 81-73. Οικονόμου για 2. Και 81-75. Μειώνει ο Οικονόμου που έφτασε κιόλας στους 17 πόντους. Και έχω την εντύπωση ότι ο Οικονόμου όπως και ο Τίνκιν Στίβ από την άλλη πλευρά διεκδικούν και ο Σιγάλας. Υπάρχουν αρκετοί αυτή τη στιγμή υποψήφοι για τον τίτλο του MVP. Ναι, σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε γιατί έχουμε ακόμα 12 λεπτά αγώνα και δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι μπορεί να γίνει. Μια σειρά οποιοδήποτε παίκτη μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Βλέπω ότι ο Ντάμινικ έχει πάρει το παιχνίδι αρκετά σοβαρά. Οπότε ας μην βγάλουμε γρήγορα τον MVP αυτή τη στιγμή. Ο Wilkins έχει 17 πόντους, 10 ο Wiggins, 20 ο Τίνκινς. Δέκα λεπτά πριν από το τέλος, το σκόρ είναι 82-75 υπέρ των Αμερικανών με τον Ντομινίκ στη γραμμή του φάουλ. Να πάμε στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο και στον πάγκο των Αμερικανών. Κύριε Σάκο, τα οδήγηση στο μοναδικό playmaker που έχετε, σκοπεύετε να τον αντικαταστήσετε κάποια στιγμή? Δεν έχω αλλαγή, είναι κρίμα, επειδή θέλω όλοι να παίξουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αλλαγή. Λοιπόν, θα μπορούσε ο Wiggins να παίξει κάποια playmaker ή όχι? Ο Wiggins παίζει όλα. Coach, πήρε ο Ιβκοβιτς τηλέφωνο να βγάλει στον παίκτη. Πήρε ο Ιβκοβιτς τηλέφωνο, λέει, ώστε Διατζόγλου να τον βγάλετε γιατί κουράστηκε. Δεν πιστεύω. Είναι καλή προπόνηση. Από αυτή την πλευρά έχει δίκιο. Ο Σάκοτα είναι καλή προπόνηση. Να παίζεις έτσι για επιτρέψω. Τι πήγε να γίνει εκεί. Και έρχεται στη συνέχεια της φάσης ο Αλβέρτης. Αλλά αυτό που πήγε να κάνει ο Ντομινίκ ήταν πραγματικά αεροπλανικό. Για να το ξαναδούμε χωρίς σχολεία. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να χαιρόμαστε για τη φάση που είδαμε και γιατί να λυπόμαστε για το κάρφωμα που έχασε ο Ντομινίκ ή να χαιρόμαστε γιατί δεν κατεδαφίστηκε η ρακέτα και θα είχαμε διακοπή στο πρόγραμμα. Θα πάει σε ένα κάρφωμα τώρα, αλλά όχι αντάξιο αυτού που επιχείρησε προηγουμένως ο Ντομινίκ ο Wiggins. Καγιούσης, το καλάθι από τον Ευθύμη Ρετιά. 87-77. Οι Αμερικανοί είναι σταθερά σε μια διαφορά με διψήφιο νούμερο πόντων. Σε ένα πραγματικά απολαυστικό σοου και δεν εννοώ μόνο το μάτς, εννοώ και όλα όσα γίνονται πέριξ. Πάει ο Τσίτου, κόβει ο Ρετιάς. Ευκαιρία ευνηδιασμού για τους Ευρωπαίους, είναι 3-2. Κακιούσης, θα προτιμήσει τελικά, μπράβο, το καλά έκανε. Στο Ρετιά που ερχόταν τρέιλερ και ο μικρός θα πουπουνίσει την μπάλα στο καλάθι, 87-79. Υπό την ανοχή του Πικουλή. Τσίτου. Τίνκινς, Πικουλίν για 3 και 87-82. Έχουμε time out και μια ευκαιρία για μας να ξαναγυρίσουμε στα στούντιο του Star για ένα διευθυντικό. Γραμμισμένοι μέσα στο πρόσωπό τους, ίσως είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχω δει μέσα στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Παίζει μόνο τον κόσμο. Ωραία στο κόσμο. 10 λεπτά ακόμα. Οι Αμερικανοί έχουν πάρει για τα καλά το προβάδισμα. Προηγούνται τώρα με 90-79 των Ευρωπαίων από την πλευρά της Ευρώπης. Ο Σούμποτης ετοιμάζει το Σιγάλα και τον Κορονιό. Γιαννάκης για 3. Rebound του Πικουλίν. Αξιοσημείωτο και χαρακτηριστικό βεβαίως της ατμόσφαιρας και του πνεύματος του αγώνας είναι αυτό που μου μεταφέρουν από τον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Παπαϊωάννου και ο Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος, ενώ θα δούμε το κάρφωμα του Τσίτου
Τα time out δεν τα καλούν οι προπονητές, δεν έχουν ανάγκη να πάρουν time out, αλλά τα παίρνει μόνη της η γραμματεία. Ρετσιάς, Γιαννάκης για τρεις. Rebound από τον Τζίτουμ, η μπάλα στα χέρια του Τίπκινς. Έχει επιστρέψει η ομάδα της Ευρώπης, Έξμαν που επέστρεψε και αυτός. Ρώσου, μετράει το καλάθι κύριε Ρετσιά, μετράει. 94-79. Ξανά η προσπάθεια του Έξμαν. Και τώρα Κακιούσης για την Ευρώπη που είναι 15 πόντους πίσω. Φαντάζομαι έτσι όπως παίζουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι κάθε άλλο, Στίβ, κάθε άλλο παρά στο σωρολόπτο έχουν ρίξει. Παίζουν πολύ σοβαρά, θεαματικά μεν, σοβαρά δε. Πάρα πολύ σοβαρά και βλέπω ότι οι Ευρωπαίοι κατά κάποιο τρόπο αρχίζουν και χάνουν την επαφή τους με το σκορ. Έτσι, αυτό πήγα να πω και εγώ, ότι νομίζω ότι η κατάσταση, εκτός και αν δούμε απίθανα πράγματα από εκεί πέρα, δεν είναι αναστρέψιμη, ότι οι Αμερικανοί έχουν επιβάλει το παιχνίδι τους. Μου φαίνεται θα πρέπει να καλέσουμε τον Παναγιώτη τον Φασούλα να καλέσει την απόφασή του. Ναι, ναι. Μικουλίν για τρεις. Οπ. Rebound του Οικονόμου. Σιγάλας προφανώς διαβάζει το παιχνίδι για να δει τι θα κάνει όταν θα μπει. Γιαννάκης. Για τον Κακιούση. Ρετζιάς θα πάει, όχι δεν πάει για το κάρφωμα, δίνει στον Οικονόμου, αυτό για τρεις. Όχι. Rebound του Πικουλίν. Τίμκινς. Έξμαν. Μακδάνιελ με τα πλοέ. Υπογραφή από τον Έξμαν. Άλλωστε τόσα χρόνια στο NBA έμαθε να προστατεύει την μπάλα από τους κινδύνους και τον εαυτό του και να τη στέλνει στο καλάθι. Έξμαν που άφησε μια πολύ μεγάλη καριέρα στο NBA, ένα μέσο όρο καριέρας 14-17,5 πόντους και 6,3 rebound για να έρθει στην Ευρώπη και να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Έχουμε όμως καινούριο time out, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φορέστε ό,τι και οι αστέρες του NBA. Φορέστε ένα αστέρι. Φόρμες Converse. Η νέα αμερικάνικη γενιά. Στα καταστήματα Μαύρος. Όχι δύο. Πάλι 8 λεπτά και 4 λεπτά για το τέλος. Το σκόρ είναι 96-83 υπέρ των Αμερικανών. Σε αυτό το τέταρτο ελληνικό All-Star Game. Ένα χειροκρότημα ασφαλώς αξίζει στους Σλοβαίνους. Οι οποίοι τώρα κάτι ετοιμάζουν. Για να δούμε. Γιατί δεν είναι μόνο τα κόλπα. Δεν είναι μόνο τα κόλπα του γορίλα, αλλά και οι φρόξ κάτι έχουν στο νου τους. Δεν ξέρω τα παιδιά από κάτω, ο Νίκος και ο Αλέξανδρος, τι ετοιμάζουν οι Σλοβαίνοι. Βασίλη, οι Σλοβαίνοι θα επιδείξουν πάνω από εμάς αυτή τη στιγμή. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Μακριά γαϊδούρα δηλαδή. Δεν ξέρουμε τώρα αν αυτό αν ήταν η τελευταία μας. Αυτό το είχαν κάνει και το καλοκαίρι στη Σλοβενία και όταν πήδηξαν πάνω από τον πρόεδρο της Σλοβενίας αλλά και από τον Σκότι Πίπεν που είχε πάει εκεί για τα εγγένεια ενός γηπέδου από ανακυκλωμένα παπούτσια της Nike. Για να δούμε. Είναι 2, 4, 5, 6, 7 άτομα. Πραγματικά μακριά γαϊδούρα, όπως παίζαμε μικρή. Τι λες, τι θα καταφέρουν, ή να ψάχνουμε για ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Δεν ξέρω. Είναι όντως ένα πολύ μεγάλο άλμα. Ούτε ο Πάουελ είναι κάτω από την παγκοσμίου ρεκτό. Μου θυμίζει τον Ήβο Κρύβο με τις μοτοσυκλέτες τώρα. Για να δούμε. Τα κατάφερε. Και ξανά. Εδώ το σάλτο μορτάλε του ενός από τους πατράχους. Έχω την εντύπωση ότι κάτι το Τζέκο έκλεισε τα μάτια της Γαρδιδιά και της Τρίση. Κάπως θα το πάρω χωρίς σήμερα εδώ.
Ναι, προφανώς. Η Άντζελα Γκρέκο έστρεψε αριστερά το κεφάλι για να μην βλέπει. Δεν ξέρω αν το ρεπόρτερ μας δεν το χάσαμε, μήπως χάσουμε το ρεύμα. Αν συνεχίζει ο γορίλα να τραβάει τα καλώδια. 83-96 το σκορ, να ακούσουμε, να πάμε στον αγωνιστικό χώρο πόσο τραυματική για την κυρία Γκρέκου ήταν αυτή η εμπειρία. Πέρα την Γκρέκου στο πάνω, ε. Η Φρόξα το ξανακάνω, δεν ξέρω αν η Άντζελα Γκρέκου το ξανακάνει. 96-83 έχουμε αλλαγή προπονητή. Τι σημαίνει, παιδιά, κάτω? Τι έπαθε ο κύριος Άκοτα και κοουτσάρει ο γορίλας στους Αμερικάνους? Ο γορίλας συνηθισμένο του κάνει η Βασίλη. Έχει μπει στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα δίνει οδηγίες και στις δύο ομάδες, μάλλον. Τώρα δεν ξέρω με το μέρος ποια ομάδα είναι. Πάντως πριν έκανε κόλπα με τον Γκάρετ, μάλλον με τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Αλβέρτης, 7,5 λεπτά ακόμα. Η Αμερική προηγείται της Ευρώπης με 98-83. Ρέλφορντ, που σπρώχνει τα κιλά της στο παρκέ με αρκετή ταχύτητα, θα έλεγα. Έξμαν από το low post. 100! Μάλιστα. Έχουμε την κατοστάρα 7,5 λεπτά πριν από το τέλος με αυτό το καλάθι του Ζέιβιερ Μακδάνιελ. Κορονιός και Σιγάλας. Ρετζιάς. Φάουλ από τον συμπέκτη του Πάουκ, τον Τιν Γκάρετ. 183 στο συν 17 οι Αμερικανοί. Τα συγχαρητήρια από τον Ρετζιά στον Γκάρετ, άλλωστε στην ίδια ομάδα είναι τα παιδιά. Δήμης Ρετζιά στη γραμμή. Ρετζιάς που φυσικά είναι πολύ καλύτερος εφέτος από ότι στην περσινή περίοδο. Έχει μέσο όρο 7 πόντους, 6 rebound στο πρωτάθλημα. Dinkins απέναντι στον Κορονιό. Ταυτόγραφα από τον Χάρολντ Έλις. Έγινε το άστοχο σούτ από τον Τσίτου. Πάει ο Σιγάλας για το τρίτο του κάρφωμα. Να χάσει όμως την ευκαιρία να μειώσει. Αν και νομίζω το μάτσο του Τσίτου, σε ελπίσουμε ότι ο Ρέλφορντ που έπεσε άγραμμα δεν έβαλε τίποτα και δεν έβαλε ευτυχώς. Και τώρα στέλνει τη ρεβάνς για λογαριασμό του Σιγάλα. Ο Αλβέρτης που θα καρφώσει κάνοντας το σκορ 186 ξανά από την ασίστ του Άγγελου Κορονιού, το κάρφωμα του νικητή του διαγωνισμού των τριών πόντων του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ, μια γιορτή που άρχισε στις 5 και θα διαρκέσει ακόμα περίπου μισή ώρα, αφού μένουν 6,5 λεπτά αγώνα και ύστερα θα έχουμε τις τελετές των απονομών. Ρέλφορντ για 3. Ασταμάτητη Αμερικανή, 103-86. Μια διαφορά 17 πόντων όπως και πριν. Αλβέρτης. Τώρα πλέον οι Ευρωπαίοι σώζονται μόνο με τρίποντα. Προλαβαίνουν. Αν στήσουν 10 σετ με μπάλες στον Αλβέρτη και αρχίζει και να σουτάρει μαζί με τον Κορονιό, γιατί όχι. 103-88. Μπάλα για την Ευρώπη. Σιγάλας. Έρχεται ο Ρετζιάς. Αφήνει τον Σιγάλα. Και εκεί καλαδοκεί ο Γκάρετ. Μια ακόμα τάπα. Μερικές φορές λένε ότι πολύ ομαδικότητα βλάπτει στην. Ας πρόσεχαν οι Ευρωπαίοι, θα πήγαιναν κατευθείαν στο καλάθι. 103-90 το Ρετζιά. Dinkins και Ρόλφορντ. Έξμαν για 3. Γιατί όχι. Rebound του Ρετζιά. Ακόμα 5,5 λεπτά. Οικονόμ πάει στο lay-up. 103-92 διαφορά από τους 17 στους 11 σε μια προσπάθεια των Ευρωπαίων να μην μείνουν εκτεθειμένοι απέναντι στους Αμερικανούς. Εδώ ο Γκάρετ λέει stop. 105-92. Ξανά το κάρφωμα του Γκάρετ. Κορονιός, Αλβέρτης. Ρετζιάς που ξαναφύγει στον Αλβέρτη, το σούτ από τον διεθνή κάρτ του Παναθηναϊκού και 105-94. Ο Αλβέρτης που έφτασε στους 14 πόντους, τόσους έχει ο Σιγάλας, οικονόμουν 21, 14 έχει και ο Ρετζιάς. Και να πάμε και στην Αμερική, 20 ο Τίμκινς, 12 Ρέλφορντ, Βίγκινς,
και Γκάρετ και 19 ο Ντομινίκ με 9 rebound. 1-2, καλάθια τον Αλβέρτη. Ο Βασίλη, δεν ξέρω ποιος θα διαλέξει το MVP. Μας σίγουρα θα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή να διαλέξει ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης από αυτό το All-Star Game. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ απόδοση, καλή απόδοση από πάρα πολλούς παίκτες και σίγουρα η επιλογή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το έρπολ από το Τίμκινς, οικονόμου, βιρτουόζος εδώ ο οικονόμου με μια φαντεζή προσπάθεια. 105-98, να που οι 17 έγιναν 7 και να που η μπάλα ξαναπάει στην Ευρώπη και να που ψήνεται η μεγάλη ανατροφή στην. Τόσο που και ο Σάκοντας σηκώθηκε όρθιος, σου λέει εδώ κινδυνεύουμε να πάθουμε ζημιά. Και ο οικονόμου μειώνει στους 4, 105-101. Όλα τα είχαμε δει, είδαμε φοβερά τρίποντα, φοβερά καρφώματα να κλείνει το διαγωνισμό των δυο κόμματων στο τέλος. Αυτό έλειπε να δούμε να κλείνεται και το μάτι το τελευταίο σου. Έξμαν προσπαθεί να αποκαταστήσει την τάξη, 107-101. Κορονιός. 3,5 λεπτά ακόμα για το τέλος του μεγάλου απόλυσης απόψης αγώνα. Έξμαν είναι 3-1. Τίμκινς, Ρέλφορντ και 109-101 από τον Ρίτς. Κορονιός. Σιγάλας για 3. Και time out που καλεί ο Σάκοντα, η διαφορά στους 5 πόντους και το μάτς είναι super derby. Τώρα δεν ξέρω ποιος διάλεξε με το time out, η γραμματεία ή ο Σάκοντα, μπορεί να στο διευκρινίσετε αυτό. Εμείς πάντως έτσι κι αλλιώς θα πάμε στα studio της Star. Δεν θα θέλει να αυτοκτονήσει ο Μωρίναλ, για να μην πάνω με κάτι. Θαυμαστός κόσμος των ζώων, κυριολεκτία. Πάντως νομίζω ότι ο γορίλας αξίζει τα λεπτά του. Με κάνει με το παραπάνω, νομίζω λίγα παίρνει. Να δούμε, να πάμε στο μπάγκο, κάτι έχει να μας πει ο Νίκος Παπαϊωάννου για τον γορίλα. Βασίλειο, ο Γιώργος Σιγάλας απέτησε από τον Γορίλα να έρθει σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού για να ξεσηκώσει και εκεί τον κόσμο. Να ο Σιγάλας που κλέβει τώρα και θα πάει για να μειώσει ακόμα περισσότερο. Okay. Και φάουλ από τον, από το νούμερο 8, από το νούμερο 13 τον Γκάρετ δηλαδή. 109-104, τρίτο φάουλ του Γκάρετ, 2:50 πριν από το τέλος. Σιγάλας που φώναξε για φάουλ, το φάουλ δόθηκε λίγο αργότερα βέβαια. Οι Ευρωπαίοι πάντως δεν το βάζουν κάτω. Οι Έλληνες μάλλον, γιατί και οι πέντε που παίζουν τώρα είναι Έλληνες. Ο μοναδικός άλλωστε μη Έλληνας που έπαιζε ήταν ο Φράνκοβιτς. Και η απάντηση τώρα από τον Λούσι Ντέιβις που επέστρεψε, ανεβάζει τη διαφορά σε 7 πόντους, 111-104. Εκεί την μπάλα από τον Κορονιό δεν μπορεί να την κλέψει κανείς. Ο Κορονιός που είναι ταχυδακτυλουργός με την μπάλα. Ακόμα 2,5 λεπτά, 111-104. Οικονόμου. Και φάουλ από τον Έξμαν. Φαίνεται Βασίλη ότι οι οδηγίες του Dragon Sago το πιάσουν τόπο, γιατί βλέπω ότι η άμυνα έχει σφίξει λιγάκι εδώ. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι κανένας δεν θέλει να χάσει έστω και να παίξει. Κονόμου στην γραμμή, εκεί από όπου έχει 11 στις 12 ελεύθερες βολές. Σημειώστε και κάτι ακόμα, να, γιατί έχει δίκιο στην Γιατζόκλωταν Λίπ και επισημαίνει πόσο δύσκολο είναι το έργο των δημοσιογράφων που ανέλαβαν την επιλογή του MVP. Ο κύριος Οικονόμου έχει 12-13 βολές, 24 πόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα και 6 στα 6 τίποτα. Ακόμα έχει 3 κλεψίματα και γενικώς έχει μια λαμπρή παρουσία. Από κοντά του Αλβέρτης με 16, ο Σιγάλας με 17, ο Ρετζιάς με 14. Τίμκινς, Ρέλφορντ. Έχουμε αποδοκιμασίες, αλλά αμέσως μετά οι αποδοκιμασίες μετατρέπονται σε χειροκροτήματα, είναι περιστασιακές. Οικονόμου, Ρετζιάς, απέναντι στον Γκάρετ.
Σιγάλας για τρεις, ένα καθοριστικό τρίποντο, 1.55 πριν από το τέλος. Σκόρ 113-106, Έξμαν και Ρέλφορντ. 115-106, διαφορά στους 9 πόντους. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Κορονιός από τον Ντίνκινς. Ναι, από τον Μπάιρον Ντίνκινς. Μια ματιά στους πάγκους. Ντίνκινς παίζει επί 38,5 συναπτά λεπτά. Νομίζω, δεν ξέρω αν θα βγει ο MVP. Αξίζει αυτό το τίτλο. Αλλά σίγουρα αξίζει ένα έξτρα πριν για αυτή τη συμμετοχή του. Την αδιάλειπτη. Φυσικά αν ήταν ο Rivers εδώ θα μοιραζόταν ο χρόνος και θα ξεκουραζόταν και ο Τίμκινς. Σαν να χάσαμε το γορίλα, Steve. Δεν είναι στους πάκους, δεν είναι στην εξέδρα. Πού να ανάραγε. Ελπίζω να μην έρθει και εδώ, Βασίλη. Να το ψάξουμε στην γραμματεία, λέτε. Κάπου εκεί φαίνεται να είναι. Έπιασε δουλειά. Κρατάει αυτός το φύλλο αγώνας. ...115-107 το σκορ, Έξμαν και 117-107 η διαφορά ξανά σε διψήφιο νούμερο και εδώ έκανε κατάληψη στη γραμματεία όντως ο Γορίλας. Σιγάλας για τρεις, ναι, 117-110 με 20 πόντους από τον Γιώργο Σιγάλα. 5-10 δίποτα, 3-6 τρίποτα, 1-2 βολές, 6 rebound, 4 κλεψίματα, 2 assist. Και αυτός υποψήφιος MVP, Steve. Η σειρά και ο Γιώργος Σιγάλα ήταν εντυπωσιακό παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι με 59 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό σχεδόν, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για να πιστεύω για να ανατρέψουν διαφορά οι Ευρωπαίοι. Και φαίνεται θα δούμε για άλλη μια φορά ότι οι Αμερικάνοι θα φύγουν εκεί θέα από το σημερινό παιχνίδι. Ο Ρέλφορντ στη γραμμή. Το σκορ έγινε 120-110. Δεν είναι πάντως το πιο μεγάλο σκορ που έχει σημειωθεί σε All-Star Game. Αφού το 1991, την πρώτη φορά δηλαδή, οι Αμερικανοί είχαν νικήσει τους Έλληνες τότε με 133-122, 255 πόντους δηλαδή. Θα είναι όμως το δεύτερο μεγαλύτερο. Πέρσι καμιά ομάδα δεν είχε υπερβεί τους 100 πόντους, αλλά σημειώστε μια ειδοποιώ διαφορά. Χειροκροτήσουμε τον Λούσιους Ντέιβις, αλλά πιο μπροστά χειροκροτήσουμε τον Ρέλφορντ που μπορεί να έχει τα κιλά του, αλλά κοιτάξτε εδώ, με την μπάσα πίσω την πλάτη. Υπάρχει μια ειδοποιώ διαφορά, την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη ήταν 4-12 λεπτά. Τα δύο τελευταία χρόνια είναι πιο 20 λεπτά. Και φάουλ από τον Γκάρετ στον Κορονιό. Μένουν ακόμα 19 δευτερόλεπτα. Το σκόρ είναι 122-112. Οι Αμερικανοί έχουν εξασφαλίσει την νίκη. Εδώ θα συλληφθεί από ό,τι φαίνεται ο Γορίλας. Είναι που συλλάβει αυτός σας το κουζέξι. ...122-112. Όλα έχουν κρυθεί πια. Ο μόνος που μπορεί πραξικοπηματικά να ανατρέψει την κατάσταση είναι ο Γορίλα, ο οποίος προς το παρόν κρεμοτσακίστηκε απέναντι. Αυτό μάλλον στιγμή ήταν εκτός προγράμματος. Σίγουρα. Δεν το έκανε για πλάκα. Γιατί είναι να πονάει και όλα. 122-113, ακόμα 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτή η γιορτή του μπάσκετ. Λούσιους Ντέιβις, 123-113, τελείωσε το μάτς. Η ομάδα της Αμερικής είναι νικητή για τρίτη φορά σε 4 διοργανώσεις. Ένα μεγάλο μάτς, μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Τώρα πλέον, αφού ξέρουμε ότι ο Αλβέρτις, είδαμε, ήταν νικητής στα τρίποντα, ο Φάντερμπρεκ στα καρφώματα, περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο MVP του αγώνα που θα ανακοινωθεί σε λίγο. Αυτή είναι η συνολική στατιστική του μάτς. Και περιμένοντας την ανακήρυξη του MVP να δώσω το μικρόφωνο στους συναδέλφους στον αγωνιστικό χώρο, στον Αλέξανδρο Σωτηρόπουλο, τον Κώστα Τάλτα, τον Νίκο Παπαϊωάννου. Μαζί μας τον Νίκο Οικονόμου. Ωραία.
Το υπερθέαμα του καλύτερου προαθήματος της Ευρώπης σας προσέφερε το επίσημο παπούτσι του NBA.